πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Αθλητικό Λιμπέρο 107 και 4 των FM, Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή μας. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης απέναντί μου και η έκπληξη της εκπομπής, η έκπληξη της ημέρας, Χριστίνα Καρακασίδου μπορεί να κάτσει για όση ώρα θέλει. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, σε τι κατάσταση σας βρίσκω? Πνίγει και ο άλλος, παιδιά. Sorry. Ναι, λίγο δώσε μου ακουστικός. Τι θέλεις? Ακουστικός. Όχι, φιλαράκι, δεν σε δίνω. Τόσο διάλειμμα θα σε τόσο. Με αποσυντονίζεις. Τι πρέπει είναι να μπεις μέσα, να κάνεις δοκιμές σου. Όχι να μιλάς εκεί με τις φίλες σου, να πούμε στο κινητό. Μπιρ, μιλάς το μεσημέρι με τον Ζαγόρα στην εκπομπή. Μιλάς και εδώ. Τι έχω πάθει. Λοιπόν, για δες τώρα, να τις ευολέψω. Σ' ανοίξω κι άλλο. Μα ανοίξω κι άλλο, θα παρεξηγηθούμε. Θα θες ράψιμο μετά. Στον Ερυθρό Σταυρό, σε πω. Καλά είσαι? Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τίποτα να ακούς. Εδώ. Ωραία, φίλε, τι πάθα. Για ρίξε. Τι να ρίξω, εδώ. Τέλος πάντων. Εδώ. Έχει χαλάσει λίγο. Δεν πειράζει. Τώρα είμαι εντάξει. Εντάξει, είσαι σοβαρά. Όχι, αλλά το είπα έτσι. Για να φανεί. Γιατί ο Ζαγόρας έλεγε συμπέθερο εσένα. Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Αυτός, γιατί μικροφωνίζει. Αυτός ακούει καλά. Κλείσε το ηχείο, κλείσε. Το κόκκινο, ρίξε ένα τερματισέισον. Ναι, ναι. Το τερματισέισον, μια χαρά. Yeah. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, παιδιά, συντροφιά, παρέτσα. Μέχρι και τις 11 με ράδιο Μαρμίτα. Είπαμε σήμερα εκτάκτος, πώς το λένε, guest star. Guest star. Χριστίνα Καρακασίδου. Με λέει ο Ζάχος, σε παρακαλώ, έχω περιέργεια, λέει, να την γνωρίσω την κοπέλα. Εσύ λέει παντρεμένος είσαι, με οικογένεια, με αυτά. Ακίνδυνος λέει είσαι σε αυτή την περίπτωση. Δεν είπες πράγμα. Ναι, ναι. Όχι, αλήθεια είπα. Λέω, οπότε καθίστε, λέω, εκεί πέρα μαζί παρέτσα. Μας έκλεισες αυτό, θα σκάσουμε. Και σκάσουμε, μείον 5 έχει έξω. Ρε φίλε, σαν 67 χρόνο φέρεσαι. Μείον 5 δηλαδή, έχει έξω. Πόσο? Δύο παιδάκια λέγανε τα κάλαντα έξω στη γωνία, ρε τρέγια. Άνοιξε ρε Χριστινάκη μείον λίγο. Άνοιξε ρε κορίτσι μου. Δώσ' τον και μία να ησυχάσουμε, ρε φίλε. Ρίξ' τον από το παράθυρο, ρε, εσύ να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε. Δεν γίνονται αυτά. Χιόνια στο καμπαναριό τραγουδούσε ένα παιδάκι, ρε. Πρόσεχε τώρα και μην δώσει καμιά καρπαζιά στο παράθυρο και έχουμε μείον ένα στην εκπομπή. Ωραία, με το καλημέρα είναι ο τίτλο φυσικά τη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή 6 με 8, έτσι δεν είναι? Έτσι, 6 με 8, δυνατά. Με την Ανούλα Φανίδου και τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Σα ξυπνάμε κάθε πρωί εδώ στον ερωτικό αθλητικό λίμπερο. Ερωτικό αθλητικό λίμπερο. Ωραία, τάκα. Τον έχετε βάλει το Τσίπτσιο στη μέση, στη τον μέση, έχετε κάνει. Ναι. Κοίταξε τώρα. Άσε. Αφού δηλώνει και Ολυμπιακό η κυρία. Καλά κάνει, γιατί... Σίγουρα θα γίνει ερωτικό σου. Είπαμε. Ολυμπιακό άντρα μου, ο Άρης ο εραστής μου. Είσαι παντρεμένη. Παντρεμένη. Ναι. Όχι, κάνω καριέρα ακόμα. Ο άντρα σου είπε. Ολυμπιακό. 20 χρονών κοπέλα. Επειδή γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη αλλά μεγάλο στον Πειραιά. Μπα. Έτσι, οπότε ναι. Αγαπώ τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Συμπαθώ τον Άρη. Τι είπατε? Καλά. Τι να πάθω, ρε φίλε. Αυτό είναι τη μοδό τελευταία. Ναι, εγώ το έχω συνηθίσει. Το ξέρω. Έκανες ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, ναι, ανάμεσα στι δύο ομάδε και ιδιαίτερα στου δύο προέδρου. Ναι. Των συγκεκριμένων ομάδων. Όπως και στον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Δεν μας είπες τίποτα, κύριε Τρέγια. Τι έγινε, κύριε Τρέγια? Συμμαχία, μπράβο, μπράβο. Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν, τα γεγονότα και τα αποτελέσματα ομιλούν. Τι εννοώ? Για πες. Ο Άρης, την τέταρτη φορά που ήρθε στη μεγάλη κατηγορία, μετά τα σαλόνια της Γάμα και της Β' Εθνικής, τέταρτη καλά τα κουτσοχώρια, μετά τον τέταρτο υποβασμό που είχε, ανέβηκε πριν δύο χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, παίζει τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κοντεύει να καθιερωθεί μία πενταετία στη μεγάλη κατηγορία και αυτό είναι η είδηση. Λοιπόν, έχει δώσει 6 μάτς με τον Ολυμπιακό. Και έχει 6 κλαρίνα. Και τι έκανε? Όταν ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσετε το απαντήσω γάσο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και οι δύο. Τρεις ή τέσσερις στο Χαρλό, λοιπόν, και τρεις στο Καρεσκάκι. Λοιπόν, μετά τα έχει 6 κλαρίνα. Ναι. Ο Άρης ούτε ισοπαλία. Σωστά, με τον Ολυμπιακό. Σωστά, και νομίζω κανένα 2-3-4 πρέπει να έχει. Στα γενέθλια του Ολυμπιακού. Εσύ τα ξέρεις, πρέπει να τα ξέρεις καλύτερα. Είναι ο μόνος που βάζει κάθε, σε κάθε match goal τον Ολυμπιακό και ένα και δύο, βέβαια, δεν πειράζει. Ναι, αλλά κοίτα, άμα τρώει 4 και τη βάζει 2, πάλι χάνει, να ξέρεις. Σωστό. Η ουσία είναι, για να απαντήσω, ότι έχεις 6 ήττες. Ναι, σωστά. Από τότε που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Ο ΠΑΟΚ πέρσι, τον Παναθηναϊκό, στο πρωτάθλημα, δεν τον κέρδισε. Το πρωτάθλημα στα playoff. Δεν τον κέρδισε. Στα playoff τι τον έκανε? Μία νίκη. Για πες μας, εμείς τα προηγούμενα χρόνια, την κάτσε ομάδα, να μας πει... Την ομάδα του Όφη που λέτε ότι είναι του ΠΑΟΚ, πριν από λίγο, από μια αγωνιστική, δεν την κέρδισε. Την ομάδα του Βόλου που λέτε ο Βόλος ότι δώσαμε 6 παίκτες και αυτό έφερε χ. Όποτε κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα,
Να μην δώσω το χαρακτηρισμό τώρα και πάρουν όλοι οι Παναθηναϊκοί. Δώσω το χαρακτηρισμό. Ναι, πες το. Το χαρακτηρισμό. Τι γίνεται, βράζει και γίνεται. Τι γίνεται, βράζει και γίνεται. Για πες μας. Τι γίνεται, για πες μας. Ανοίγει. Ποιος ανοίγει. Και μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Σόπα μωρέ. Πέρσι γιατί δεν άνοιξε να πάρω το πρωτάθλημα. Κύριε Τρέγια. Τη μία χρονιά είναι ο Ατρόμητος. Μας παίρνει χ, η μόνη ομάδα μας κόβει βαθμό την πρώτη περίοδο. Του πρωταθλήματος, ναι, η ναι. Μόνη ομάδα μας έκοψε βαθμούς και μας πήρε εκεί. Θα μας πεις ότι και ο Ατρόμητος είναι ομάδα του Ολυμπιακού, ε. Εγώ δεν λέω αυτό. Και εγώ, λέω, είναι και όλοι. Εγώ λέω, βάσει δεδομένων και βάσει τη ζήτηση που ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ναι, μπράβο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικές του ομάδες. Συγγνώμη, γιατί, δεν έχει δικά. Γιατί, πείτε μου εσείς, όλα αυτά τα χρόνια με τα 44 που λένε Ολυμπιακοί και 45, τα ξέρω εγώ, ναι, με 7 ομάδες δορυφόρους. Με... Ναι, και όλα τα επόμενα παρακαλώ. Ξέρω εγώ μαζί του. Έτσι, υπήρχε περίπτωση να παίξει πλατανιάς Ολυμπιακός και να βγει χ. Αυτό όχι. Άλλο όμως θα υπήρχε μας. Περίπτωση να παίξει λεβαδιακός Ολυμπιακός να είναι 1-1 και να μην τελειώσει στο 148 αντί για το 92. Κύριε Τρέγια. Ρωτάω γιατί, γιατί, γιατί ο ΠΑΟΚ με όλες αυτές τις ομάδες. Μπράβο. Με Όφη, με Ολυμπιακό Βόλου. Με Παναθηναϊκό που λέτε, με ΑΕΚ που λέτε που κάναμε τις συμμαχίες. Η ΑΕΚ με έκλεψε πρωτάθλημα. Τον Παναθηναϊκό δεν τον κέρδισα πέρσι. Δεν με τον Βόλο έφερα χ. Με τον Ατρόμητο έφερα χ. Ναι. Με τον Όφη έφερα χ. Τελείωσες. Ναι. Με μία Ξάνθη τόλμησε η Φουκαριάρα και πήρε ένα-ένα με τον Ολυμπιακό και την κατέστρεψαν. Όπως κατέστρεψαν παλαιότερα τον Απόλλωνο Καλαμαριάς. Όπως κατέστρεψαν τον Ηρακλή. Και όπως θα καταστρέψουν και τον Άρη κάποια στιγμή, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Τον Ηρακλή που έλεγε ο Ζαγοράκης σας. Κάτι άλλο. Κατά τι λέει ότι δεν ακούγουμε, λέει ακούγε σαν να είσαι πηγάδι. Ποιος? Ένας φίλος. Προφανώς δώσε λίγο εμένα. Όχι, δεν είναι από αυτό. Δώσε λίγο. Αυτό είναι τα ακουστικά, ρε. Εντάξει. Okay. Ah, okay. Λοιπόν. Σωστά είπες, ρε παιδί μου, ότι έχω 3 μάτς στο Χαριλάου και 3 ήττες. Εσύ που είσαι διεκδικητής του πρωταθλήματος στην Τούμπα, πόσες νίκες έχεις στα 3 τελευταία μάτς με τον Ολυμπιακό? Hop, για λέγε. Μία έχω πέρσι, στο 3-1. Πρόπερσι, ναι. Πέρσι, φίλε. Το 2019 δεν το κέρδισα. Ναι, προηγούμενη χρονιά. Και πέρσι, ναι, όχι, 3-1. Next season, ναι. Ναι. Φέτος έχασα 0-1 στο πρωτάθλημα, 0-1 έχασα στα play-off, 0-1 έσπασα την Παρθενιά με τον Μιχάη. Στην Τούμπα είπαμε. Ναι, όχι, σου λέω. Στο σπίτι σου τι έκανες. Νομίζω έχω 2 νίκες. 2 ήττες, έχεις και 1 νίκη. Τώρα είπες, 2 ήττες. Δεν τα θυμάται καλά. Πού έχω 2, 2 ήττες έκανα φέτος. Ναι, το 18 δεν θυμάμαι τι έκανα. Το κέρδισε 3-1. 19 το κέρδισε 3-1. Το 18 δεν θυμάμαι τι τον έκανα. Ολυμπιακός, πάω από Ολυμπιακός. 18-19. Δεν θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων, τα δύο τελευταία χρόνια όπως είπες που είχες 3 ήττες στο Χαριλάου, σωστά τα είπες. Ναι. Ένα στα play-off και 2 στο πρωτάθλημα. Εσύ έχεις 2 ήττες και 1 νίκη. Διαφορά μας είναι δηλαδή, εγώ τα 3 μάτς στην Τούμπα που έχω παίξει έχω χάσει 2 φορές. Δεν έχεις παίξει 2 φορές. Ωραία, επί της ουσίας. 2 φορές στα play-off. Κύριε, τα play-off έβαλες. Στην ίδια χρονιά. Στην ίδια χρονιά. Χρονιά και 3. Κύριε, επί της ουσίας. Τι θες να μου πεις, ότι ο ΠΑΟΚ τι, ότι ο Ολυμπιακός τι, είναι φιλικό σημαντικό. Θέλω τον να Άρη. Σου πω. Ναι. Ναι, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με το συντοπίτη. Ναι. Εδώ πέρα τον Άρη. Το βλέπουμε. Με το συνεχόμενο αλυσβερίσι. Τα πουλιά. Με το συνεχόμενο αλυσβερίσι παιχτών. Όποιος έχει τελειώσει από τον Ολυμπιακό, το επόμενο στάδιο είναι τόσο προβλέψιμο που θα πάει. Για τον Μαουρίσιο και τον Βιερίνια, λες και τον Πόλον. Σωστά, καλά. Έτσι. Το Βιερίνια που είναι. Ο Βιερίνια δεν θα πάει στο Παναθηναϊκό. Πήγε. Θα πάει. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πήγε. Όταν θα πάει, το συζητάμε. Έως τότε, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Εμείς λέμε πράγματα που ισχύουν. Μαουρίσιο πήγε, ρε φίλε. Μπόλωνη, τι υπέγραψε. Και τι ο Μπόλωνη, τι του ΠΑΟΚ είναι. Και τι, η άλλη ήταν του, τι ήταν. Τι λες, ρε φίλε. Ο Μπόλωνη έχει 8 χρόνια που έβγαινε από τον ΠΑΟΚ. Τον Ντέγια που πήραμε, τι το φόρτωνε. Πέντε ομάδες είχε. Σαν ΠΑΟΚτζής, εσύ θεωρείς ότι η φυγή του Βιερίνια ήταν σωστή. Εννοώντας ότι επειδή δεν πήρε αυτά που ήθελε. Πού είναι η σημαία, πού είναι ο ΠΑΟΚ. Ασίς τον δίνεις, κοίταξε. Πού είναι η ΠΑΟΚΑΡΑ. Κοίταξε. Ασίς τον δίνεις, δες το θα σκοράρει τρίποντα. Ο κάπτεν. Καλάθι και φάουλ θα κάνει. Γιατί δεν έμεινε. Όλα έχουν ένα τέλος. Όλα έχουν ένα τέλος. Και πρέπει να ξέρεις. Χρηματικό τέλος. Όχι. Γι' αυτό δεν έμεινε. Πόσο θα παίζει ο Βιερίνια ακόμα. Εντάξει, στην Ιταλία παίζουν μέχρι τα 40. Στην Ιταλία έχει άλλη ποδοσφαιρική παιδεία. Ναι. Συγκρίνεις τώρα το ποδόσφαιρο το ελληνικό, Χριστίνα, με το. Όχι, το φυσικά. Το ιταλικό είναι πιο δύσκολο. Άκουσε με λίγο. Αν και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, αν και έχω κράξει πάρα πολύ, θεωρώ ότι ήταν άδικος
ο τρόπος που έφυγε ο Βιρένη από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι δεν ήταν σωστός, όπως και σωστός δεν ήταν ο τρόπος που έφυγε ο Παύλο Γκαρσία. Έτσι, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ, ναι, τον Βιερίνια θα τον έκραζα. Γιατί θα έλεγα, φίλα μου, είσαι μάγκας και αγαπάς την ομάδα μου, μείνε. Όπως και εγώ είχα τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς, φίλε, γιατί δεν έφυγε έξω. Δεν το έφυγε. Βγάλατε και περίμενε, περίμενε. Πόσα χρόνια ο Τζόρτζεβιτς έτσι μπορούσε να κάνει καριέρα έξω άνετα. Έμεινε στον Ολυμπιακό. Μπράβο του. Ναι, να σου πω κάτι. Όχι μόνο για τη γυναίκα του. Του Τζόρτζεβιτς, του Τζόρτζεβιτς τη φωτογραφία, γιατί την έβγαλε ο υποπόταμος από το αυτό. Από τα αποδυτήρια. Όχι, σε ρωτάω κάτι. Σου πω εγώ γιατί το ξέρεις. Το ξέρω, το έμαθα. Γιατί το έβγαλε. Το έμαθα. Γιατί τόλμησε και αυτός και ένας άλλος, ποιος, ο Γιαννακόπουλος ή ο Γιωργάτος. Γιατί έβγαλε και το Γιωργάτο, νομίζω. Ο Γιωργάτος τόλμησανε να πάνε κόντρα στη γνώμη του Φαταούλ. Ε, τι είπες. Όχι, αυτό που θα πει ο πρόεδρος. Σόπαρε. Πού είναι η σημαία του Ολυμπιακού Τζόρτζεβιτς 15 χρόνια που τη φορούσε την ερυθρόλευκη και σας έφερε πρωταθλήματα, κύπελα. Έπαιρνε τα πέναντι 3 μέτρα απ' έξω ο Καραβούτας, ο κόκκινος Καραγκούνης. Ε. Πώς τον τιμήσατε που του βγάλατε τώρα τη φωτογραφία? Εγώ είχα πει, είχα δηλώσει τότε ότι από τότε που αποχώρησε ο Τζόρτζεβιτς ότι έπρεπε η φανέλα να μην ξαναφορεθεί το 11. Έτσι. Και... Γίνεσαι προσωπολάτες τώρα. Τι θα πει να μην ξαναφορεθεί, γιατί να μην ξαναφορεθεί, ρε φίλε? Τι ήταν δηλαδή? Για μένα θεωρώ σαν Ολυμπιακός. Ο Σιδέρης ήταν. Αντικειμενικά. Ναι. Τι ήταν δηλαδή? Ο Μητρόπουλος, λοιπόν, δηλαδή τι ήταν για τον Ολυμπιακό? Λοιπόν, ο Μητρόπουλος δεν ήταν δηλαδή η σημαία του Ολυμπιακού? Κυρία, να πω κάτι. Λοιπόν. Ναι, ορίστε. Εντάξει, ωραία όλα αυτά και μου αρέσει όταν μια γυναίκα έχει άποψη για το, για ναι, το ποδοσφαιρικό. Μα έπειθε να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Καλά έκανε. Αλλά εγώ είπα να μείνει εδώ και είναι... η Δεσποινής, ναι, να μας πει έτσι, γιατί είδα κάτι πολύ ωραία πραγματάκια και κάτι stories, κάτι έτσι πολύ ωραία πράγματα περί της νυχτερινής είναι... Θεσσαλονίκης και έκανε και μια δημοσκόπηση κοπέλα. Είναι μεγάλη επιτυχία, ναι, που δεν έχουμε αποσυντονιστεί από είναι την εμφάνιση. Αυτό είναι σωστό. Εντάξει, είναι τεράστια επιτυχία το οποίο όμορφη έχουμε... κοπέλα. Τι κουμπώνεσαι καλά. Το οποίο έχουμε επικεντρωθεί. Το Σταμάτη Καρτέλ, επειδή το έχουμε επικεντρωθεί στη δουλειά την οποία ερχόμαστε να κάνουμε. Εντάξει, ναι. Γιατί η προηγούμενη εκπομπή. Δεν έπεισες κανένα. Η προηγούμενη εκπομπή, έχω την εντύπωση ότι λίγο είχαν παρεκκλίνει, ναι, παιδί μου, τέλος πάντων, από το συγκεκριμένο θέμα. Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ναι. Ο Παύλος έφταιγε, γιατί ο κύριος Γιώργος είναι... έχει ήθος. Ο Παύλος, είναι... ο Αριανός. Ανήθικος. Ο Αριανός, δε φίλε. Εγώ σε είπα το τώρα. Ξέρω για ηθικό παιδί. Να σου πω τώρα κάτι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ναι, ηθικός είναι, αλλά ναι, είναι πεινασμένος. Για πρωτάθλημα και κύπελλος. Ναι, ναι, αυτό εγώ σωστό είναι. Το χορτάτο, ο Παοξής. Ο Παοξής. Τα τελευταία 5 χρόνια πιο χορτάτο από τον Ολυμπιακό. Τι, ποιο είναι? Πιο χορτάτο στον Ολυμπιακό είναι από τίτλους, ο Παοξής. Τι, να κάνετε και να αργώσετε και ίδιο. Σα πατάει κανεί το ποδάρι. Τέλο πάντων, εγώ ήθελα να πω κάτι. Ψέματα λένε, γι' αυτό ψέματα είναι. Πιάστον μετά. Ορίστε, κύριε Ζαβέλη. Λέω ότι ήταν. Πιάστον μετά. Ναι, πόρε, φίλε. Καλά σε κάνει ο Ζαγκόρα τον Ολυμπιακό. Καλά με κάνει. Σε γαϊδούρι. Δίνω κάποιε ασίστε, δίνω κι εγώ. Να πω ότι η κοπέλα. Ναι, αλλά μην φτύνει, μέχρι εδώ μα. Αλλά τι με πει για το μακουκούλα, με πέρασε, πήγε 2 μέτρα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Έφαγε επισία. Όχι. Ήρθε λίγο μυζήτρα. Εσύ έφαγε, εσύ τα κατασπάραξε και. Μισό. Τι μισό, ρε φίλε. Το ζαμπόν μπέικον το έφαγε με μια χαψιά το κάνε. Τι άκρε δεν τι έφαγε, ήταν ξεροψημένε. Δεν σ' άρεσε, ξεροψημένε. Το υπόλοιπο έφαγε και το χαρτί. Θα με κάζα πάρω σημαίκο. Τέλο πάντων. Ανεπίτρεπτο, λέω εγώ, ναι, βγήκε, ναι, η κοπέλα με τις φίλες παρέα. Τις, λοιπόν. Τις φίλες, ρε φίλε, ποιο θα μπει, εμένα, ναι, τι με κάνει. Ναι. Ναι. Πέντε ήσασταν, πόσο, 6. Ναι, 4. 4. 4-4-2. Εγώ είδα και φίδια. Παίζαμε 4-4-2. Δεν είδα κανένα. Εγώ είδα φίδια. Αυτός που σε έδωσε. Έκανε και δηλώσεις. Ναι, αυτός που ήταν. Μετά θα το πω. Αυτός με το διαρκές, τι ήταν που σε έδωσε το διαρκές? Ναι, μου λέει, σε προσκαλούμε στη θύρα 4. Ναι, αυτός ποιος ήταν, τον ξέρεις, έτσι? Όχι, ναι, ήταν ο. Το αγόρι τη κοπέλα δίπλα. Όταν θα ανοίξει την θύρα 4. Όταν ανοίξει την θύρα 4. Κοπέλα από όλε. Αν επιτρέπετε. Τη μεσαία. Και κρατούσε και το διαρκεία ανάποδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Καταρχήν, ένα απαράδεκτο που δεν φάγαν πόρτα τώρα. Ναι. Κοπέλε δηλαδή. Φάγαν πόρτα, αλλά λόγω κορονοϊού. Είναι κορονοϊός, δεν κατάλαβα. Τι θα πει, να φύγουν άλλοι 5 να μπείτε εσεί. Δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει. Βρήκαμε λοιπόν πάντως και περάσαμε ωραία. Και είχαμε και παοκτζίδες στην παρέα, τα πάντα είχαμε. Άλλωστε, εμείς είμαστε φίλαθλος κόσμος. Όπως, ναι, εδώ στο Λίμπερο είμαστε. Από την παρέα σου είναι καμιά άρεση από τις κοπέλες? Βέβαια. Ποια είναι, για πες, γιατί έχω ερωτευτεί μία, να σου το πω. Με το άσπρο πουκάμισο. Αυτή είναι ερωτεύτηκα, να ξέρεις. Το ξέρω. Από πού το πω, δεν κατάλαβα. Αυτή φεύγει, πάει Γερμανία. Δεν πειράζει, θα φύγω κι εγώ μια μετανάστες. Χαρά στον πάρει μαζί τη. Δυστυχώς είμαι λίγο μεγάλο παίστη. Είμαι λίγο μεγάλο. Τι μεγάλο, μωρέ.
Τι είναι, μεγάλο. 50 χρονών είσαι, εντάξει. Είναι ποδοσφαιριστή αυτή. Φαίνεται για 50 χρονών. Δεν πει, ας χωρίσει. Ποιο ποδοσφαιριστή, ρε. Ζάχο Στρούλινγκ μιλάει. Ποιο ποδοσφαιριστή, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Με ποδοσφαιριστή. Άντε, αφού είναι με ποδοσφαιριστή, την αφήνει. Στα Κέπα και Λοκύπων παίζει ο Ζάχο. Πολύ εντυπωσιασμένο. Πέσε δυστυχώ για αυτή να είμαι μεγάλο. Άμα ήμουν νεαρό. Πόσο είναι η κυρία. Αυτή τι να είναι, 20-25 χρονών είναι αυτέ. Η Δεσποινή που ερωτεύτηκε, πώ είναι. Αυτή είναι γύρω στα 27, ναι. Ένα, double score. Εγώ είμαι μεγαλύτερη. Εσύ είσαι μεγαλύτερη. Πιο μικρή σε κάνω από 27. Κι όμως είμαι μεγάλη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. 27 βρεσάτε ρε, μπορεί να τα κόρη σου. Τι ερωτεύτηκες. Αυτό είπα. Και τι έγινε. Ερωτεύτηκα, είπα ρε. Τι ερωτεύτηκες ρε. Αυλονίτη. Αυλονίτη. Εντάξει, η αριθμή είναι για τις φανέλες. Να τη, δικιά μας. Ο, φάτη. Κάτσε, περίμενε. 9 και 26 θα κοπεί αυτό αύριο. Πολύ ωραίο. Όπω να σε ταπώσει έτσι, κοπέλα, να σε ταπώσει ρε τρέγια. Η αριθμή είναι για τις φανέλες. Ωραία, φίλε. Είμαι εντυπωσιασμένο. Διότι βλέπω το Ζάχο να χαμογελά δίπλα σε κοπέλα μετά από 15 χρόνια που το γνωρίζω. Λοιπόν, όταν λέει μια γυναίκα, ναι. Πρόσεξε τι μου είπε ένας φίλος κάποτε. Όταν μια γυναίκα της αρέσει, λέει, της αρέσει να πηγαίνει στο γήπεδο και το στοίχημα παντρέψου την. Αυτό μου είπε. Ναι, αυτό μου είπε. Γι' αυτό δεν έχω βρει ακόμα κανέναν. Έτσι μου είπε ένας σοφός, παλαιός. Καλά. Λέει, άμα της αρέσει να πηγαίνει στο γήπεδο, δηλαδή μαζί σου, ειδικά άμα είναι και η ίδια ομάδα, το τέλειο. Τι ομάδα ήταν αυτός? Αυτός Αριανός. Άμα παίζει Άρης Ολυμπιακός, βρε. Να είναι η ομάδα σου, βρε μπούφο. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ με τον Άρη άκου, να τον πω. Άλλο θέλω να τον πω. Ναι. Άκου τώρα έναν που έχει παντρευτεί τρεις φορές. Μόνο. Ναι. Τέταρτη δεν απαγορεύεται, ξέρεις τώρα, έτσι. Αν αυτό που λέει βρει την ιδανική σύντροφο να παίζει στοίχημα και να πηγαίνει στο γήπεδο. Ναι. Και είναι Κυριακή μεσημέρι. Σωστά. Και πάει στο Χαριλάου, στο Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Και μείνει αυτός νηστικός. Και ο γιος του, ξέρεις τι έχει να την κάνει. Όχι. Μαζί θα πηγαίνουν. Πώς θα πηγαίνουν μαζί. Κοίταξε, όλα τα προλαβαίνεις. Άρης Ολυμπιακός λες. Ναι, ρε φίλα, τον πει. Και όταν παίζει Άρης Ολυμπιακός, θα πας τρεις η ώρα. Ναι. Θα πας από τη μία, ξέρω εγώ, να πιέσει. Πας λίγο νωρίτερα, βέβαια. Ναι, καμιά μπυράκλα. Να γίνεις καλά. Τι και τι θα φάω. Να τη λύσει. Φάει κονσέρβα, δεν το φάω ζεστό. Θα κάτσω εγώ να κάνω σαλάτα. Να σε πάρω εγώ τώρα στο σπίτι. Να σε κάνω παιδί, να σου δώσω το όνομά μου. Επίθεση. Σα έχω Βασίλισσα. Χριστίνα, έχει και υπέροχο όνομα. Στι 8 το πρωί θα με κάνει. Επίθεση, Χριστίνα. Επίθεση, κάτων επίθεση. Τι λες, δε Χριστίνα. Και γιατί να σε και πάρω. Υπέροχο όνομα, και έτσι, το αγαπώ. Και γιατί να σε πάρω τότε, άμα είναι να φάω, ξέρω εγώ, κονσέρβα φαΐ, παγωμένο, και να μην πάρω από ένα fast food, να πούμε, τη μεριδάκλα μου, και να έχω και την ελευθερία με τα απόγευμα. Δηλαδή, κάθε μέρα είστε σφαγητό. Όχι. Όχι, ρε φίλε, αλλά. Εσύ που είσαι και Ολυμπιακό. Εσύ που είσαι και. Εσύ που είσαι και Ολυμπιακό. Και παίζει συνέχεια τώρα Champions League, κύπελο, πρωτάθλημα κτλ. Θα έχει θέμα ο δικό σου με το φαΐ. Να απαντήσει, παρακαλώ, κύριε Τρέγια, να απαντήσει. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι άμα θες, υπάρχει χρόνος για όλα. Μπράβο. Οπότε, αν ποτέ αποφασίσω να παντρευτώ, ναι. Θεωρώ ότι μπορώ να τα απεξέλθω και στα δύο πράγματα. Πόσο χρόνο είσαι? 32. Δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα. Εσύ δεν ρωτάζε, φίλε. Σε γυναίκες δεν ρωτάνε. Εσύ δεν ρωτάζε, φίλε. Εγώ τα έχω ξεπεράσει. Αφού είναι παοκτσίς, μωρέ, δεν ξαναφέρεται. Έχω φαίνεται ο άνθρωπο. Είναι παοκτσίς. Σαβουάρ βίβγα. Καλά, εγώ με τσομπάνο, ναι, πολίτη δεν πειράζει. Εσύ κάτσε εκεί τώρα. Εγώ από την ξηροκρίνη. Φαίνεσαι, ναι. Οπότε. Ο χρόνο. Κάποια στιγμή, ναι. Τώρα στα 32 που λες εσύ και μου πουλάς τώρα. Καλά, μάνα. Μα κάνω παιδί, δεν το παίρνω το παιδί στο γήπεδο. Πολύ μικρότερο φαίνεται πάντως, η αλήθεια είναι. Άκουσα, στα 40, ναι. Θα δεις αλλιώς τα πράγματα. Θα έχεις άλλες υποχρεώσεις, λοιπόν, χωρίς. Ναι. Γι' αυτό παραμένω ανυπαντρή, γιατί θέλω να κάνω, έτσι, να κλείσω την καριέρα μου, να κάνω αυτά που θέλω. Ναι, και όταν θα θελήσω να κάνω οικογένεια, θα περάσει σε δεύτερη μοίρα η μπάλα. Τρέξ' το λίγο, αυτό με την οικογένεια, γιατί σε βλέπω βιβλιοθηκάριο στο Μακεδονία Πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν πειράζει. Να ξέρεις με το ξεσκονόπανο εκείνο το φτερό. Γιατί καλέ. Γιατί δεν έχεις σήμερα ρε, εσύ άντρες που ψάχνουν, που θα βρεις να παντρευτείς εύκολα. Δεν πρέπει να χτίσεις μια σχέση. Ναι. Να το βρεις. Γιατί υπάρχουν σχέσεις. Για βρες με εσύ κανένα να κάνω σχέση. Ωραία, υπάρχουν σχέσεις. Για βρες με έναν. Γιατί δεν μου είπατε να φέρω popcorn να ακούω τη συζήτηση αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Εσύ δεν μπορείς να μπεις στη συζήτηση. Είσαι και ελεύθερος. Δεν πειράζει, εγώ έχω άλλα. Είσαι και ελεύθερο. Πες μας έναν που θέλει να κάνει σχέση. Τι? Πες με έναν που θέλει να κάνει σχέση. Πηγαίνει σε λάθος μαγαζιά και έχει λάθος παρέα. Να τος. Δεν ξέρω, στην Αθήνα τουλάχιστον όλοι είναι οι μαμάκηδες ή. Ναι.
Λούλιδες. Ναι, δεν διαφωνώ. Τρελιά. Θα την πάω στο κατάλληλο μαγαζί για να γνωρίσει έναν που θέλει σχέση. Το μπουγάτσα. Να πάρεις τους καμνάκι όμως. Γιατί είναι λίγο ψηλή. Του ξέρετε τον κύριο Μπουγάτσα? Όχι. Εντάξει. Βάλτε κράνος άμα πάτε. Λοιπόν. Anyway, δεν ήρθα για να βρω άντρα. Ναι. Καλά, ωραία κοπέλα. Τι ανάγκη έχεις να μας. Α, και κάτι μου λέει ότι αρχίζω να ρωτεύω με έναν παουτζή. Ντροπή. Καλά, τα ετερόνυμα έλκονται, τα ομόνυμα αποθούνται, να ξέρεις. Δεν είχα ποτέ ΠΑΟΚ. Δεν είχες ποτέ ΠΑΟΚΣΥ? ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ πολλούς θα ερωτηθείς. Είχα ΕΚΤΖΙ, ΜΑΓΚΑΣ. Μου άρεσε ο ΕΚΤΖΙΣ. Ο ΕΚΤΖΙΣ. ΜΑΓΚΑΣ. Ο ΑΕΚΙΤΖΙΣ που έλεγε ο Φουντουκίδης. ΑΕΚΙΤΖΙΣ. Αλλά ΠΑΟΚΤΖΙ ποτέ δεν έχω γνωρίσει. Εντάξει, έτσι. Είναι και λίγοι. Μωρέ, εντάξει, είναι πολύ. Λίγοι είναι. ΠΑΟΚΣΥ, άμα ερωτευτείς. Να κάτσε να. Και τον έχεις δίπλα σου. Ναι. Δεν το ξεπερνάς, κορίτσου. Δεν το ξεπερνάς. Άμα μπει μια. Ο ιός, ποιος κορονοϊός και ξέρω. Συγγνώμη, τώρα ένα από το εδώ ήδη σε βγάζουμε. Ναι. Τώρα έγινε αυτό τελευταίος. Δηλαδή, κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Αχ, Ευρώπη. Αχ, Ευρώπη. Εγώ με το που πάτησα το πόδι μου στη Θεσσαλονίκη γνώρισα PUBG και. Τι θες να γνωρίσεις, μακεδονικό? Πήγες, σε ποια περιοχή πήγες και το γνώρισες? Εδώ γύρω. Εδώ γύρω. Τώρα δεν θέλω να δώσω. Εντάξει, συλλογικό είναι κοπέλα. Δεν το ξέρει αυτός μήπως? Α, δεν το ξέρει ο νεάρος. Να σε ενημερώσουμε. Κάτσε να σε ενημερώσει ο ειδικός. Εδώ στην πόλη μέσα. Ναι. Το μίνιμουμ 68-70% είναι παουξίδες. Αυτό είναι. Βέβαια. Οπότε δεν θα βρω Αριανό. 68% όντως έχει δίκιο στην Νεάπολη, στον Δεδροπόταμο. Εκεί πιάνει 70-80%. Αμπελόκηπου είναι γύρω στο 50%. Ναι, άμα θα πα στον κίτρινο Δεδροπόταμο, το Φίνικα δηλαδή, και εκεί Αριανό μπορεί να βρει. Ναι, στο Φίνικα. Στο Φίνικα. Ο κίτρινο Δεδροπόταμο δεν είναι. Ο Φίνικα. Τι είναι ο Φίνικα? Δεν μα είπε. Εσύ δεν έχει δηλαδή Δεδροπόταμο, νομίζω τον Άρη. Φλέχεται κακό, είναι ο Δεδροπόταμο απλά. Είναι από οξύδε περισσότερο. Συντριπτικό ποσο. Σιδηρικά ή διπρικό με τα τρίκυκλα. Ναι, αλλά η κοπέλα σου λέει είναι ερωτευμένη, δεν την βγάζει είδηση. Βγάλαμε είδηση. Γράφει το τρίκυκλο Άρης από πίσω με κόκκινα γράμματα. Βγάλαμε είδηση εκπομπή. Βγάλαμε είδηση. Εδώ, να κοπεί. Θα κοπεί αυτό, θα γίνει τέτοιο. Πολύ ωραία. Αφού κάνουμε το δημοσιακό διάλειμμα για να μην μας βάλει χέρι ο Βαθύλακος. Ποιος? Πάλι ο Βαθύλακος. Ναι, ο αρχιερέας, ξέρεις. Κατάλαβε όλοι οι Βαθύλακος. Θα το καταλάβει στη διάρκεια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το break. Τον 9.30, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί στις διαφημίσεις. Ναι, παρακαλώ. Είναι πολύ ερωτικό αυτό που κάνει. Βλέπεις εκεί, μην κοιτάς εμένα. Δεν βαρέθηκες να με βλέπεις. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στον αθλητικό, παύλα, ερωτικό, Λίμπερο FM. Εδώ επιστρέψα. Τι κομματάρα είναι αυτή. Σ' αρέσει? Ναι. Εντάξει. Στο ρέι εδώ ρε. Ευτυχώς με δικαιώνεις, είναι τα κομμάτια που παίζουμε όταν κάνω εγώ ηχοληψία. Με δικαιώνεις. Όταν κάνω εγώ παίζουμε καλύτερα. Ναι, βάζει μπλουζ Αιθιοπίας. Έχεις ακούσει μπλουζ Αιθιοπίας? Κατά φαίνεται DJ. Α, respect. Ναι. Μετάξει, ναι, το 1962. Ναι, εντάξει, το 62 ήταν. Μίλησε ο Σταμάτης Γκαρδέλης. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες, να δούμε τι λέει ο κόσμος. Σαλιάριδες θα πάρουν τηλέφωνο. 2310-287 και 3 οχταράκια. Επαναλαμβάνω, 2310-287 έχει πολλά θέματα. 287 και 3 οχτάρια. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυβακούτε, πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση και το στέλνετε στο 54-222. Μισό ευρουλάκι. 0,62 με τη φάπα. Το ΦΠΑ είναι η φάπα. Τσάμπα, τσάμπα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι και παίρνουμε τις γραμμές. Λοιπόν, κοντά μας είναι το Live Kitchen. Είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό στο σέρβις, στην ταχύτητα της παραγγελίας σας, στην ποιότητα των υλικών. Άκου λίγο, Χριστίνα. Mm-hmm. Απίστευτο, αλλά πραγματικό. Κατεβάζεις την εφαρμογή Live Kitchen στο κινητό σου. Mm. Και βλέπεις μέσω κάμερας τι παραγγέλνεις. Τι υλικά σου βάζω την παραγγελία σου, ποιο σου τα φτιάχνει και γενικά τι τρως ζωντανά. Oh. Live Kitchen ξεκίνησε να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει. Τόσο απλό. 15 είδη ορεκτικών, μπαίνεις και διαλέγεις. 10 είδη από αλυφές. 14 είδη από σάντουιτς. Κλαμπ γύρω, κλαμπ το ένα, κλαμπ το άλλο. 5 είδη με τορτίγες. 9 είδη από μπέργκες, φανταστικά μπέργκες. Με μοσχάρι, με φιλαδέλφι, με ό,τι γουστάρεις. Και 15 είδη από ποτάκια αναψυκτικά. Αλλά. Και πολλές άλλες μοναδικές εκπληκτικές γεύσεις σας περιμένουν στο Live Kitchen να τις δοκιμάσετε. Τώρα πίνασα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας μέσω eFood, μέσω της εφαρμογής Live Kitchen, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε μέσω Android ή iOS, ή τηλεφωνήστε τώρα στο 2316 018 478 479 και 480. Επαναλαμβάνω,
2316-018-478-79 και 80 από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 τα μεσάνυχτα Live Kitchen. Μπείτε, γκουγκλάρετε, κατεβάστε τώρα την εφαρμογή και θα πάθετε την πλάκα σας. Έχει κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο, πειρετώ να σας πω. Για πλάκα είναι sold out και βαράνε ακόμα. Αυτά είναι τα ακούει ο κύριος Ζαγόρας. Τι εννοείτε? Να κοπεί αυτό. Γιώργο μου, 9:42. Επίσης, και πάμε στις γραμμές. Κοντά μας είναι και το πρατήριο υγρών καυσίμων, αλλά και διανομής πετρελαίου θέρμασης, το οποίο θα το χρειαστούμε από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, του αδερφού μας, του Τεχνικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου. Έχεις αμάξι? Έχω, έχω. Άκου, που σου δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά. Τι εννοεί ο ποιητής? Καλά, εμένα καίει πολύ. Τι εννοεί ο ποιητής? Ένας λόγος παραπάνω. Mm-hmm. Πηγαίνεις με το όχημά σου. Mm-hmm. Ανδρέα Παπανδρέου 225 ή στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου με το ποσό της επιλογής σου και βάζεις ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, Χριστίνα μου. Εντάξει. Για εσάς που θέλετε και πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες από τώρα γράψτε το τηλέφωνο 2310-611-256. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Άλλωστε, το ξέρετε, είναι γνωστό εδώ και 2 χρόνια. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Αυτά με τους φίλους υποστηρικτές. Τους υπόλοιπους θα τους πούμε στα άλλα διαλύματα. Συμφωνείτε να πάρουμε λίγο τους καλούς φίλους να μην περιμένουμε. Και μετά να μπούμε στη δική μας εντάξει, εμείς έχουμε και αύριο τα λέμε και μετά. Δεν πειράζει. Θα έχουμε special guest star σήμερα. Χριστίνα, παρακαλώ. Τον παίρνω. Τον παίρνεις. Τον παίρνω. Και εγώ λέω ότι τον παίρνει. Και εσύ τον παίρνει. Όλοι τον παίρνουμε. Τον παίρνουμε γενικότερα. Πολύ. Έλα, Κροατή. Για να τον ακούσουμε τον. Έλα, Κροατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε πήραμε και οι τρεις, να ξέρεις. Σαλιάρης πρώτος. Ο πρώτος Σαλιάρης. Εγώ είμαι. Εσύ, ωραία. Πέρα, ο Διονύσης είμαι. Γεια σου, Διονύση. Το καταλάβαμε. Ο Δίπορτος. Άκουσε γυναίκα πρώτος ο Δίπορτος. Τελείωσε. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Έχω καιρό να πάρω να σε πάρω λίγο να σε. Να ακούσω τη φωνούλα σου, Ζάχο. Η κοπέλα δεν είναι από την Ουκρανία, ξέχασα να το πω. Ελληνίδα είναι, έτσι. Είχε ξαναπάρει όταν είχε έρθει. Α, να σου πω τώρα που λες για Ουκρανία. Μόλις ανεβαίνω πάνω, μόλις ανέβω πάνω, θα σε παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα από πάνω, να ξέρεις. Α, θέλουμε και οπτικό ακουστικό. Θα σου δίνω ρεπορτάζ κάθε μέρα, να ξέρεις. Απλά τώρα δεν έχουμε βρε τις Ουκρανίδες εδώ. Έχουμε αλφα-αλφα κατσικάκια γάλακτος Ελληνίδες, βρε. Ποια Ουκρανίδα τώρα. Εντάξει, εσύ. Άσε τώρα. Λίγο συνάλλαγμα να μπει στη χώρα. Όχι. Δεν θέλουμε. Χριστίνα, συμφωνείς? Παπούτσι από τον τόπο σου, ρε. Και ασύ και μπαλωμένο. Έτσι. Ας είναι ασπρόμα. Ασύ και μπαλογιάννης που στείλατε στον Όφη. Έλα, Διονύσα, ρε. Γενικά με το Βερίνια το θέμα που έγινε τώρα τελευταία, γιατί έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο κι εγώ. Ναι. Έχω κάποιες μέρες. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ πιστεύω δεν είναι στα λεφτά το θέμα. Κάπου αλλού κόλλησε η ιστορία. Για γιατί πες. Αυτά που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν είναι χρηματικό. Πού κόλλησε? Τώρα κόλλησε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις εκεί μέσα και μόνο λεφτά. Χρηματικό δεν ήταν. Τι, με τη γυναίκα? Όπως με το Ελευθερόπουλο? Ή λεφτά είναι ή θέλει με τον προπονητή πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλα από τα. Ναι, αυτό λέω εγώ. Με τον προπονητή είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρχει. Και δεν θέλω να το πω ευθέως τώρα. Τώρα Ζάχο, εσύ το πας βαμ. Κατευθείαν του πει. Δεν μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν του κάνει τα χατήρια ο προπονητής. Δεν και μπορεί να υπάρχει άλλο. Πολλά ζητάς να μάθεις. Τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δημοσιογράφος είμαι. Ναι, αλλά αυτό, δεν λέγονται αυτά στον αέρα. Αυτό που με προβληματίζει εμένα, Διονύση, ξέρεις ποιο είναι, την άποψη του Τάσου. Ξέρεις ποιο είναι? Ότι σίγουρα προβλήματα μέσα σε ένα σύλλογο που ασκεί πρωταθλητισμό θα υπάρχουν. Για τον Άρη, λέει. Για τον Βιρίνα μιλάμε. Το θέμα είναι ότι πραγματικά εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν δίνονται άμεσες λύσεις. Δηλαδή, το θέμα Βιερίνια διανύζεται εδώ και ένα τρίμηνο. Ο ποδοσφαιριστής έχει αποχαιρετήσει με επίσημη ανακοίνωσή του. Τον έχουν χαιρετήσει παίκτες, φίλοι, αυτά τον αντάλλαγμα. Στο ρόστερ τον αναφέρει ακόμη. Και στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ακόμη υπάρχει. Είναι ακόμη μέσα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Μακάρι, επαναλαμβάνω, μακάρι και ολοκληρώνουμε να πάρουμε και τους άλλους φίλους ακροατές, να πιστεύει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να γίνει μια διαπραγμάτευση και να μείνει ο παίκτης. Και να είναι αυτό και να μην είναι αμέλεια. Γιατί αμέλεια, σε μια μεγάλη ομάδα αμέλεια, που πέρσι πήρε τον double, αίτητο πώς το πήρε, Ολυμπιακός όμορφα, πήρε ωραία κτλ. Μίλα, Ολυμπιακός. Ρε φίλε, πέρσι λέω. Ολυμπιακός πέρσι, ρε Ζάχο.
Πέρσι είναι το πρόβλημα. Φέτος το πήρε ο Ολυμπιακός. Τάσο, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Ναι. Δεν νοείται να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Με κατάλαβες. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι όμως, Τάσο, σε όλα αυτά που λες. Το γυαλί ράγισε με το Βιρίνια. Βασικά και από τις δύο πλευρές. Και ο Βιρίνια ξενέρωσε και είπα έχει πρόβλημα. Δεν μου λες, με το Μαουρίσιο δεν ράγισε το γυαλί. Που, τον, που δεν το θέλανε. Τον πίσες, που δεν το θέλανε το Μαουρίσιο. Έμεινε ελεύθερος. Δεν βρήκανε αντικαταστάτη του Μαουρίσιο. Περίμενε δύο μήνες και ξαφνικά διαπραγματευόμαστε ξανά με το Μαουρίσιο. Αυτό, και αυτό ο Μαουρίσιο του δίνει 500 χιλιάρικα και ο Μαουρίσιο πάει με 400 στο στον Παναθηναϊκό. Πες τα τρέγια, μπράβο. Πες τα τρέγια. Θα τα έλεγα εγώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάτι πάει καλά εκεί μέσα, φίλε. Μα έχει ξεβρακώσει και ο Μαουρίσιο, κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Κλείσε να μας τα πούν και οι άλλοι, Διονύση. Κλείσε να μας τα πει ο Άννα Καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Πώς τα λέμε. Καλησπέρα. Ορίστε. Καλώς τα ξαδέρφια. Νάτος. Γεια σου, Πασχάλη. Πασχάλη Παοκάρα. Λέγε, είναι Πασχάλη Παοκάρα. Συνταγματάρχη. Πώς βγαίνει ο Άννα και λέει Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Πασχάλη Παοκάρα. Δεν μην λένε το ίδιο πράγμα. Κάνεις Παοκάρα θα βγαίνω. Μπράβο, δυνατά να το λες. Δυνατά να το λες. Παοκάρα, θα λες Παοκάρα. Όχι, τι λέμε, πανάτα την πανάμε. Λοιπόν, κοπελιά, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Να είστε καλά. Πασχάλη, η κοπέλα κάνει το πρωί εκπομπή εδώ, 6 με 8, έτσι. Για λίγο έκατσε. Αλλά είναι στο πρωί με το καλά. Με το ζόρι την κρατήσω, με δεμένη στην καρέκλα την έχουμε γιατί θέλει να φύγει. Σαν να έφαγε το λούμπα και κόλλησε. Λάμδα είναι πολύ βαθύ, πολύ βαθύ. Θα έπρεπε να κοιμάμαι αυτή τη στιγμή εγώ κανονικά. Και με το καλά μαζί. Με αυτούς τους τρελούς που έχεις βλέξει. Εντάξει, καλή είναι, καλή είναι. Ακουνά τη γυναίκα, όλοι τρελείστε. Όλοι τρελείστε, λέει γυναίκα. Ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια, ευχαριστούμε. Με τον καλό το λόγο. Ρίτσα, ευχαριστώ, λένε τα παιδιά που είναι όλοι τρελοί. Ευχαριστούμε. Και να μιλάτε με τον άντρο. Μεγάλη εκτίμηση τον άντρο της. Για να μιλάμε με τον άντρο. Λοιπόν, δεν φτάσω. Τι είναι, έπεσε. Έλα, γόρι μου, έλα. Εγώ το Πασχαλάκι του κάτω μου είναι στενοχωρημένος, ρε. Τι έγινε. Κάτω Πασχαλάκι. Γιατί δεν το βάζει ο προπονητής να παίξει. Γιατί του χάλασε το μαλλί. Δεν έφτιαξε το μαλλί ο Πασχαλάκης να πάει να παίξει μπάλα. Ωραία, πες να ρε Χριστίνα. Μπράβο ρε Χριστίνα. Καλά τα λέει. Μπράβο Χριστίνα. Ξέρεις τον αρέσει αυτό να. Ωραία, φίλε. Καψούρα τον έγινε. Ωραία, φίλε. Πάλι πάκι να τον λάθω. Ματώσανε τα τύμπανά μου. Πόρε φίλε. Άκου, άκου, να γουστάρεις, άκου να μαθαίνεις. Κανείς δεν είναι. Όλο το τραπέζι όπως είναι. Κανείς πλάσεις πατά. Συμπίστα πάρδορες. Πόρε φίλε. Όλο γλυκός. Τρία γκάμματα. Τρία γκάμματα έχει το αριστερό αυτή μου ρε φίλε. Τρία γκάμματα το αριστερό μου αυτή. Γεια σου Πασχάλη. Πόρε φίλε. Γεια σου Πασχάλη Παοκάρα. Πόρε φίλε. Σε λάθος εκπομπή με το πρωί μου. Λοιπόν, ωραία, φίλε. Πάμε στον επόμενο. 23-10-287-888. Το έλα, φίλε, ο επόμενος. Έλα, πάρουμε και παρακαλούμε, σένα. Παρακαλούμε. Πάω ο Θεός, είπε. Γεια σου, γίγαντα. Γεια σου, γίγαντα. Πάω ο Θεός. Εγώ Άρη ξέρω. Α, μπράβο. Ο Άρης δεν είναι πόλη του Θεού. Βρίσκω ακριβώς. Μπράβο. Ξάπλας. Έλα, γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Άντε, γεια σου. Δεν είναι. Τάσο δεν είναι. Γεια σου, Σούλη. Έλα, παιδιά, είπατε προηγουμένως για τους αγώνες ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει 4 νίκες, ο Γάβρος έχει 3 και μια ισοπαλία. Σωστός. Στην Τούμπα είναι 2-2 και κάτω ΠΑΟΚ έχει 2 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Ο Ζάγος όμως κράτησε τις 2 ήττες που κάναμε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τις 2 ήττες έκανε. Στα 3 μάτς 2 ήττες. Κατάλαβες, ρε φίλε. Στα 3 μάτς 2 ήττες. Αυτή η επιλεκτικότητα στον Αλένα. Όλα κατά του ΠΑΟΚ. Μέχρι ρε παιδί μου. Εννοεί όλα υπέρ του Άρτα, λέει ο Τρέγια, παιδιά. Τάσο όλα υπέρ του Άρτα, λέει ο Τρέγια. Προχθές δεν είπε στην εκπομπή. Όλα σωστά τα λέω. Άμα θα είναι να κρυθεί το πρωτάθλημα. Σωστά, το είπε. Άρης με Ολυμπιακό και σου λέω 6 να φάει ο Γαύρος. Σωστά, το είπε. Θέλω να έρθει όμως να δω τι θα λες από τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί η Χριστίνα το έδωσε. Ξέρω ότι φέτος ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ο Άρης θα πάρει πρωτάθλημα. Μπράβο, ρε κοπελάρα, μπράβο. Στο PlayStation. Μπράβο, μπράβο, Χριστίνα. Εδώ θα είμαστε, θα πάμε στο Βέρτι. Πω, τι Βέρτι. Πρωτάθλημα να πάρει. Δύο μερόνυχτα στο Βέρτι θα είμαστε. Θα κοιμόμαστε, ξυπνάμε στο Βέρτι. Από πότε έχει ο καημένος Άρης να πάρει. Από το 1946. Παοξίσινο Βέρτι, δεν πάμε στο Βέρτι. Άμα προσθέσει τα χρόνια που έχει να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα και κύπελο μαζί, δύο αιώνες θα κάνει. Μαθηματικά τρέγια είναι αυτά. Θα κάνει και η Πόρτο, δεν ήταν να πάρει Champions League και το πήρε. Μαθηματικά ο Τρέγιας μαθηματικά έχει 8. Σε 3-3 τα είχε. Καλός. 8 δεν μου είπε ότι είχε. 3-3 και 2. Στα μαθηματικά είμαι πολύ καλό. Πραγματικά. Ενώ δεν τα αγαπάω τα γράμματα. Πάρτε κάτω, Νικόρε Ζάχο. Ναι.
Θα πάρουμε το. Τάσο το μάτι. Εδώ μου ζητάνε να βάλουμε ποντιακά τραγούδια. Αδανικό τρόπο. Ένα ποντιακό, ρε φίλε. Η κοπέλα που άρεσε το Ζάχο. Ακούει όλοι οι σέρε. Μόνο η κοπέλα που άρεσε το Ζάχο, αν πει θα βάλω κομμάτι. Άλλο δεν και αυτή πόντια είναι. Και εμεί πόντια είμαστε. Δεν ξέρω αν με φαίνεται. Πόντια είμαστε. Να τα παντάμ. Γεια σου, Ξένια. Εντάξει, θα σε βάλουμε ένα. Θα βάλω ένα ποντιακό εγώ. Ξένια, ατύχησε. Είμαι μεγάλο, Ξένια. Ατύχησε. Ωραία. Τι να κάνουμε, ας κασαλιαρίσουμε λίγο ρετάσο. Άρα, για τώρα σε κάνα τέταρτο περίμενε. Άκου τι λέμε. Δεν τελειώνουμε εύκολα, να ξέρεις. Ευχαριστούμε. Μιλάμε συνέχεια. Ευχαριστούμε που πήρες. Παιδιά, πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Για πες, για πες. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από τους Μπελόκηπους. Στο Βασίλη. Γεια σου Μαρία, γεια σου Βασίλη. Η Σοφία μας λέει από Αθήνα, πάρ' τους και έλα στην Αθήνα να τους δείξουμε τα ωραία. Γεια Σοφία και σένα. Αγαπάμε Αθήνα, νυχτερινή Αθήνα πες Σοφία όμως. Είναι έτσι. Παντρεμένη βρε Σοφία. Ποιος είναι παντρεμένη. Καλά, δεν είναι, παρέα θα κάνουμε. Ποιος είναι παντρεμένη. Παρέα, ναι. Αυτός είναι παντρεμένη, δεν είναι παντρεμένη. Α, δεν είναι παντρεμένη. Παντρεμένη Σοφία σου είπε είναι βρε. Όχι, εσείς. Καλά, με πέρασε για πέρασε. Ο Ζάγος έχει δύο χωρισμούς. Να φας τη γλώσσα σου βρε. Βάλε ένα κότσαρι ρε παιδάκι μου. Σε Άρη τελειώνει, γι' αυτό δεν βάζει. Ό,τι τελειώνει σε Άρη δεν μπαίνει. Θα σας βάλω. Εδώ είναι ο Τάσος, δεν πειράζει, μας ακούει την εκπομπή live. Ναι, ναι. Την ακούει από το τηλέφωνο. Ακούει. Άντε, παιδιά, χαιρετώ. Γεια σου. Τον έκλεισε. Ευχαριστούμε που μας άκουσε. Γεια σου, Τάσο. Ευχαριστούμε που μας άκουσε, Τάσο. Όπως κατάλαβε, σήμερα η εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Περίμενε λίγο, ρε φίλε, να βάλω ένα ποντιακό, δεν είπατε. Ναι, αμέσως. Το βρήκα. Γουστάρι! Τι είναι αυτό. Έλα ρε! Ματάρα, έτσι! Τεμέτερον! Πόντιος, δεν ξέρω πώς να μην το... Άκου, ματάρα! Όχι, ρε, βγάλ' το! Όχι, ρε! Μπες καμάρι. Γεια σου! Θα τη φας την κρυάδα τώρα. Τι έβαλες! Δεν σου είπα, θα τη φας την κρυάδα! Σου είπα, θα τη φας την κρυάδα! Βγάλ' το! Σου το είπα, εγώ το κατάλαβα. Ότι ακόμα δεν υπάρχει. Σου το είπα, θα τη φας την κρυά, δεν το ξέρεις. Τι υποχθόνιος, μην το βλέπεις έτσι. Δεμέκ πόντι, δεμέκ. Πού το αφιερώνουμε, ποιος ζήτησε. Η Ξένια. Ξένια, για πάρτι σου το ποντιακό. Ό,τι ζητάει η Ξένια είναι νόμος εδώ. Εγώ το λέω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Εμένα ό,τι μου λέτε κάνω. Δεν μου είπατε. Ποντιακό μου είπατε. Καλησπέρα. Έχει και δίκιο όμως. Πρόντο. Η αλήθεια είναι. Δεκτό. Δυστυχώς έχει δίκιο. Παρακαλώ. Έλα. Γεια σας. Παρακαλώ, αλλά μιλάτε. Πώς να μιλάω, πώς να μιλάω. Έχετε δίκιο. Αλλιάζει νούμερο 3. Και παρόλα αυτά που μιλάμε, σας παίρνουμε και εσάς. Πώς σε λένε. Όχι σαλιάρς. Όχι σαλιάρς. Όλοι σήμερα βαφτίζονται σαλιάρδες. Όλοι. Ποιος είσαι, φίλε μου. Ναι, μωρέ. Αυτή να περιμέναμε να βγουν. Συγγνώμη, την κοπέλα περιμέναμε να βγουν μέσα στα σαλιάρδες. Εντάξει, εσύ βγαίνει, η αλήθεια είναι ότι βγαίνει σχεδόν καθημερινά. Χρήστο από σέρε. Συχνά. Χαιρετίσματα σε όλους εκεί πέρα. Γεια σου Χρήστο. Ναι, δεν βλέπεις όμως εδώ. Μου. Έλα, γόρι μου. Τι είπες ρε φίλε τώρα, ότι εσείς τα τελευταία 5 χρόνια έχετε περισσότερες χαρές από Ολυμπιακούς. Περισσότερους τίτλους έχουμε τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία 3 χρόνια. Περισσότερους τίτλους έχουμε τον Ολυμπιακό που ισοδυναμεί περισσότερες χαρές. Όταν έχεις περισσότερους τίτλους, δεν χαίρεσαι παραπάνω. Φορές. Πώς πάει το. Πουλάει, πώς πάει. Για 20 χρόνια αρχίζει συνεχόμενα Champions League και εσύ. Πουλάει εκπομπή. Έχεις περισσότερες χαρές. Φίλε, για τα τελευταία 5 χρόνια είπα, ξέρω τι λέω. Δεν την πατάω εύκολα. Έχω. Επιλεκτικά μιλά. Τι να κάνω. Δεν με συμφέρει να πω κάτι άλλο. Πώς το πλάνο και θα πέσουν οι πωλήσεις. Εμείς τάσουμε μαθημένοι είμαστε στους Γολγοθάδες. Μαθημένοι είμαστε στη γάμα. Φίλε, χαρά στο κουράγιο σας πραγματικά. Χαρά στο κουράγιο σας. Εκεί, και αυτή είναι η αξία του φιλάθλου μας, του δικού μας. Έχουμε περάσει 1000 μύρια και ακόμα εκεί πέρα. Και ελπίζουμε κιόλας. Καμιά ερώτηση έχεις για την Χριστίνα. Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν έλα, κακώς ρε φίλε, γιατί σε παρακαλώ. Πιστεύω την όμορφη, σε πιστεύω Ζάχο μου. Είναι ωραία κοπέλα. Συγγνώμη λίγο, ο Ζάχος δεν είπε ότι είναι όμορφη. Τι είπα εγώ. Δεν είναι, εσύ που το ξέρεις, μπας και μιλάτε στο Facebook με μηνύματα. Δεν έχω τίποτα. Το κινητό εδώ πέρα το έχω. Εσύ το είπες. Ναι. Εσύ το είπες βρεσαλιάρι. Να άμπρα, είναι το Ζάχο είπες όμως. Εσύ το είπες βρεσαλιάρι. Εγώ λέω την αλήθεια πάντα. Εγώ τι είπα. Μια φορά το είπα. Λοιπόν, να πούμε χαιρετήματα στον μπρο, στον Παντελή. Γεια σου Παντελή. Παντελή, γεια σου μπρο. Καφεδάκι ξέρεις, έτσι. Παντελή χάθηκες. Ποιος είναι ο Μπίμπης. Όχι, ο αδερφός. Α, ο αδερφός. Γεια σου ρε Παντελή, αδερφέ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, πρωτοπόρε. Γεια σου. Βγάλε το φωτογραφία να το θυμάσαι. Κάνε το καμιά ταπετσαρία στο δωμάτιο. Έλα, ρε σαλιάρι, 4. Έλα. Το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο
12 Νοεμβρίου σε βλέπω έκτο. Γράψτε. Πρώτη θα είμαστε και 12 Νοεμβρίου. Έκτο σε βλέπω. Πολλά το τρέλα, ρε τώρα, ρε. Πρωτάθλημα έχετε... στον Άρη. Μπράβο, τώρα, μπράβο, Χριστινάρα. Τώρα που πήγε ο Μαουρίσιο στο Παναθηναϊκό και έρχεται και Μπολονί. Μια χαψιά θα σα κάνουν. Τα κρίσαμε, έλα, καλά, καλά. Μια χαψιά καλά. Θα σα κάνουν. Έλα, πιο πάρε, Κωνσταντάρα. Πέσα, Χριστινάρα. Άσε που δεν θα περάσει εύκολα και ο Γάβρο από εκεί μέσα. Τώρα. Έλα, ο επόμενο Αγιάρη. Μαουρίσιο θα σκυλιάσει. Ναι, ναι, ναι. Σιγά, συγκινηθήκαμε. Ναι, ορίστε, παρακαλώ. Σηκώθηκε η τρίχα μα. Πρώτο λέμε. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Ήταν αυτό. Ναι. Ποιος ήταν αυτός. Κόβεστε. Ορίστε, σας ακούμε τώρα κύριε καλέ μου, κύριε, ορίστε. Βαγγέλης είμαι, Αεκτής. Γεια σου, Βαγγέλη Αεκτή. Αυτός είναι από Πελοπόννησο. Ο φίλος μου από την Πελοπόννησο είναι. Αεκάρα. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, ρε Βαγγέλη. Καλό βράδυ αυτό σήμερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να καλά, ρε Βαγγέλη. Θέλω να πω μια κουβέντα για το θέμα του Βιερίνια. Ναι, ναι, ρε Βαγγέλη. Εντάξει, εγώ είμαι παλιός Αεκτής. Και εντάξει, τώρα έχω στα 51 μου, τώρα δεν με ενδιαφέρουν και πολύ τα οπαδικά. Κοιτάω λίγο έτσι στο ποδόσφαιρο να ανέβει. Δεν μπορεί μια ομάδα να στηρίζεται σε ένα παίχτη, να πούμε, που έχει πάρει του κόμμα τα λεφτά και κάνει παζάρια και κάνει τούτα και εκείνα και μετά ζητάει λεφτά και κόντρα λεφτά και είναι 35 χρονών. Οι ομάδες, όπως να βγει ο Πιτσιρικάς, όπως τον είπαμε, το μικρό είναι που βάλει τα γκολ με την Μπεσίκτας. Ο Τζόλης. Πώς τον είπαμε. Τζόλης. Ο Τζόλης, μπράβο. Τέτοια παιδιά να πούμε. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Ναι. Ήρθε, έκανε τον κύκλο του, είναι αγαπητός στους παοξίδες. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Κοίταξε και πάει να είναι αγαπητός και να. Παγγελή, κοίταξε όμως. Κοίταξε όμως λίγο. Ο Βιερίνια ήρθε στον Πάοκ με 100.000 ευρώ. Ο Πάοκ πήρε 3,5-4 εκατομμύρια όταν έφυγε ο Βιερίνια. Ξαναγύρισε. Άκουσε λίγο να σου πω γιατί είπε κάποια πράγματα, σ' άκουσα με προσοχή. Άκουσε με λίγο και εσύ για να ξέρεις λίγο κάποια πράγματα. Έτσι, να ξέρεις τι συζητήσεις θα κάνεις. Τα γνωρίζω αυτά που μου λες. Άμα τα γνωρίζεις, γιατί λες τα άλλα. Και δεν περίμενες. Όταν ήρθε ήταν παλικαράκι. Μα δεν περίμενες να ολοκληρώσω. Γύρισε στον ΠΑΟΚ. Γιατί ήθελε να γυρίσει στον ΠΑΟΚ με τα μισά λεφτά που έπαιρνε στη Βόλσμπουργκ. Βεβαίως. Και προσποιήθηκε τον τραυματία για να γυρίσει στον ΠΑΟΚ στη Βόλσμπουργκ, να το ξέρεις. Ναι, γιατί έχει και γυναίκα Θεσσαλονίκια. Μπράβο. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος, κατέκτησε κύπελα, κατέκτησε πρωτάθλημα, κατέκτησε double. Σιγά σιγά έρχεται η δύση της καριέρας, το αναγνωρίζουμε, το ξέρουμε. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν και ο ίδιος από μόνος του κατέβασε τις οικονομικές απαιτήσεις, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο καυγάς έγινε για τα φράγκα. Εγώ να σου πω ένα πράγμα. Η αφορμή ήταν τα φράγκα και οι όροι του συμβολαίου, η διαχείριση όμως από εκεί και μετά. Ήταν πολύ λαδασμένη και από αυτό που ανέλαβε την υπόθεση Βιερίνια, αλλά και από τον ίδιο που όταν είδε να στραβώνει η κατάσταση δεν πήγε να μιλήσει στον ποδοσφαιρικό του πατέρα, όπως τον αποκαλούσε ο Ιβάν Σαββίδης. Και είχε διαμεσολαβητές οι οποίοι ίσως να μην μετέφεραν τα πράγματα σωστά όπως έπρεπε ή να μην τα διαχειρίστηκαν. Εντάξει, και, δεν είναι, κακό, και δεν είναι κακό να σχολιάζουμε τα όσα συμβαίνουν, γιατί κάποιοι μες στον ΠΑΟΚ πειράχτηκαν χθες, σήμερα, ξέρω εγώ, για τα όσα σχολιάζονται. Μα αυτή είναι η δουλειά μας. Κακό είναι να μην χειρίζονται σωστά τις καταστάσεις μέσα σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία η οποία ασκεί πρωταθλητισμό και η οποία έχει 2 εκατομμύρια λαό από πίσω, ο οποίος είναι διψασμένος, πεινασμένος για πρωταθλήματα κύπελα και έχει μόνο 3 πρωταθλήματα σε 94 χρόνια ιστορίας. Αυτό είναι κακό. Εκεί θέλω να καταλήξω. 2 εκατομμύρια με φωτοτυπίες είστε. Αγαπητέ φίλε, άκου. Ναι, φίλε. Τώρα τα 2 εκατομμύρια δεν τα συζητάμε. Εντάξει, μπορεί να είναι 2,5, μπορεί να είναι 1,5. Μπορεί να είναι 600.000, φίλε. Μπορεί να υπερβάλλω. Δεν μας ενδιαφέρει. Η σημασία έχει ότι υπήρχε ένας λαός ο οποίος την αγαπάει την ομάδα του. Έτσι. Και την υποστηρίζει. Και αυτό είναι μπράβο τους και μαγιά τους. Εγώ με τους παοξίδες έχω έρθει στην Τούμπα. Έχω δει πολλές φορές την Τούμπα. Βαγγέλη, ολοκλήρωσε σε 30 δευτερόλεπτα να κάνω το διάλειμμα οπωσδήποτε. Σε 30 δεύτερα. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής. Πέρασε η φωλιά του Βιερίνια, ο παίκτης έχει πάει στο αλλού. Είναι υποχρέωση του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ομάδα με νεαρούς. Τον θες στην ΑΕΚ. Τον θες στην ΑΕΚ. Ωραία ερώτηση. Ωραία. Για τον Βιερίνια, ρε. Ναι. Είσαι με τα καλά σου, ρε φίλε. Γεια σου, Βαγγελάκη. Γεια σου, Βαγγελάρα. Δεν τον ήθελα. Να πούμε καλησπέρα, μια και είπαμε ΑΕΚ στον Πάνο, τον ΑΕΚΤΖΙ, τον Φανατίλα. Φανατίλα όμως. Αθηναίος. Νέα Φιλαδέλφια, original. Original, ε. Πώς το λένε?
Πάνος. Γεια σου, ρε Πάνο, που είσαι από κάτω μας στη βαθμολογία. Πάνο, μόλι ανοίξει η Αγία Σοφία, θα δίνετε εισιτήρια, θα πείτε τον. Ποια Αγία Σοφία του τζαμί. Πάντως, να σου πω κάτι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Μάλλον με τον κύριο που είπε. Να μας το πεις λίγο, μόλις έρθουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, γιατί πρέπει να μπει ακριβώς είναι ο χορηγός. Γιατί ξέρεις τώρα, μας παρακολουθούν και δεχόμαστε και bullying. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, με δύο υπέρχους κυρίους που ξέρουν να μιλούν για μπάλα. Και μία πανέμορφη δεσποινής, τη Χριστίνα Καρακασίδου, η οποία φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Ο Ζάχος ασχολείται με το κινητό του. Μια φορά που έβαλε στο ποντιακό, είπα κατά τι και εγώ έβαλα κάτι άλλο. Ναι. Ο Ίγκασον. Κάθε φάση ο Γκάμα. Σέντρα από τον Κόρφουτ, σημαίνει για μάτι περιοχή και παλιά και τώρα για τον Άρη Αβαλοπέλε. Στο 41. Βέλετ θέλει ζήσει και Ρόζ έμεινα ψηλά από το προηγούμενο φάουλ που είχε κερδίσει. Άρης ΠΑΟΚ 4-2. Κατά λάθος μου, τόσο λέει ένας φίλος και είπα να το ξαναλέω. Να είναι καλά ο φίλος. Αλλά όλο το προπονητικό τίμ μας 6-4 το φάγατε. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό επειδή έπρεπε. Το ευχαριστώ σας. Σωστό είναι αυτό που λες. Το ευχαριστώ σας. Στον Ένινγκ. Στον Χαριστέα και στον Τερζή. Στον πιστό στρατιώτη του Άρη, τον Τερζή. Ήταν να τους μπουλέψετε. Όχι εσείς, ο κόσμος του Άρη. Σωστά. Έτσι. Αυτός που δεν βγάζει ανακοίνωση όταν σφαγιάζεται από τη διαιτησία. Λοιπόν, τώρα θα και σου αποκαλύψω. Αν έχω άδικο, φίλε Ζάχο, ναι. Πες μου ότι έχω άδικο. Έχεις άδικο, γιατί θα σου αποκαλύψω τώρα τους λόγους γιατί απολύθηκαν αυτή η τετράδα. Γιατί λέει κάνα fair play στον ΠΑΟΚ. Εφόσον λέει κάνατε fair play στον ΠΑΟΚ, δεν σου βάλατε λέει 6 και 7. Τον μπούλο. Κοίταξε λίγο, επειδή μου αρέσει να την άκουσα προς τα αποδυτήρια, ναι. Όπως λέει. Δεν μπορεί να κάνει fair play μια ομάδα η οποία έχει 4 τελικές και 4 γκολ. Αν είχε, ας πούμε, 12 τελικές με 4 γκολ, ναι. Θα σου έλεγα ναι, ρε Ζάχο, μου έκανες fair play. Δεν θα επίτηδες, δεν κάνανε ευκαιρίες. Μέχρι και το 95 που έλεξε. Να ακούσουμε. Μέχρι και το 95 που έλεξε, κακάκια κάνατε. Γιατί κόντεψε να γίνει το 4-3. Δεν νομίζω. Και ξέρεις άμα γίνει το 4-3. Να ακούσουμε. Ενωπές οι μνήμες. Να ακούσουμε την αντικειμενική άποψη μιας ουδέτερης οπαδού του Ολυμπιακού. Όχι ουδέτερης οπαδού. Ουδέτερη, ουδέτερη. Δήλωσε ο άντρας μου είναι Ολυμπιακός και ο εραστής μου Άρης. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι αντικειμενική. Σωστό, να το. Πριν μιλάγα για τον ΠΑΟΚ και πάνω στο φίλο που είπε νωρίτερα. Α, μπράβο, για να ακούσουμε. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νέα παιδιά και δεν χρειάζεται μόνο νέα παιδιά. Και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, η κάθε ομάδα. Χρειάζεται και ένα leader. Ο Βιερίνια ήταν ένας leader. Σωστά. Αλλά για μένα ο Βιερίνια έπρεπε να κάνει στην άκρη το οικονομικό και να πει μάγκας. Καψούρα του Προέδρου σου ήταν ο Βιερίνια. Χρόνια δεν μπόρεσε να τον πάρει. Το ξέρω. Έστειλε τον Τζάρτα εδώ πάνω, έστειλε Θεός και δεν μπόρεσε. Ξέρεις γιατί δεν μπόρεσε να τον πάρει. Γιατί δεν τον παίρνει τώρα. Γιατί ο Βιερίνια είναι παοξάκι. Ωραία. Αφού είναι παοξάκι, φίλε. Γιατί δεν έκανε τον ΠΑΟΚ με τα λιγότερα λεφτά που του είπε ο Πρόεδρος. Για πες μου. Δεν είναι όλα για αέρα. Καλά. Παπάντζες. Εγώ την άποψή μου, λάθος κάνεις. Την άποψή μου την είπα. Ω, βαριά προσβολή αυτό. Την είπα την άποψή μου. Το ενώπινο με κάνω, δεν ξέρω το κατάλαβα. Και αν χρειαστεί θα την ξαναπώ. Όταν παρακαλούμε, παρακαλούμε. Έχουμε γραμμές ή δεν πουλάμε. Πώς δεν έχουμε. Χαμός είναι. Τέσσερις γραμμές. Για να πούμε σαλιάρι νούμερο 8. Αλλά πώς γίνεται να υπάρχει αντικειμενικότητα όταν έχεις κόκκινο άντρα και κίτρινο εραστή. Δηλαδή όλα όταν πας με τον άντρα σου σκέφτεσαι τον εραστή. Έτσι γίνεται. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Εσύ, τι θα γίνει. Τι, και εσύ τα έννοιες και απαντάς. Στον δικηγόρο του διαβόλου. Ο Κούγιας της Χριστίνας. Ναι, ακριβώς. Εσύ πώς έκανες το δικηγόρο του Ηρακλή, δηλαδή. Πώς τον έκανε στον δικηγόρο. Εσύ είναι πιο νέος, εσύ μάλλον για Λικουρέζος. Ναι, εγώ είμαι Λικουρέζος. Όχι, εντάξει, είπαμε. Μας έκανε, εντάξει, είπαμε. Μεγάλη μας, όχι τόσο. Καλησπέρα. Ευτυχώς πήγε η κοπέλα δίπλα του και έκατσε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ορίστε. Ναι, πρώτο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Ακούγομαι. Δικός μας άνθρωπος. Μια χαρά ακούγεσαι. Χέρκουλες. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη, Πανιωνάρα. Αύριο έχουμε αφιέρωμα στον Πανιόνιο, στο 2-1 με το καλημέρα, 6-8 να πούμε. Ωραία, να συντονιστώ δηλαδή. Να συντονιστείς γιατί αξίζει. Θα έχουμε κοντά μας τους δύο creator που φτιάξανε το καινούριο βίντεο του από την αρχή. Δούλες, δεν κατάλαβα. Έτσι. Γιατί, τον Καραστεφανή. Μπράβο, γιατί εδώ στο Λίμπερο 107,4 είμαστε αντικειμενικοί. Αυτό το...
Και προβάλλουμε όλες τις ομάδες. Αυτό το creator τώρα που είπες το κατάλαβα. Πολύ ωραία. Είναι το επόμενο κομμάτι από τον Bon Filet, από τον Μουσαράκη. Να το είδες, το πιάσω. Για πες μας, εγώ προσωπικά το κατάλαβα. Εντάξει, είμαι και Πανιώνιος. Εντάξει, ρε φίλε, είσαι και από την πρωτεύουσα. Εμείς είμαι βλάκια. Αλλά εμείς με το καλαμάκι πήρουμε βραπέ, δεν το τρώμε. Εντάξει. Οφείλω να πω πάντως για τον Καραστεφανή ότι πραγματικά το παιδί είναι πολύ μπροστά στα βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά, άσχετα που είναι Πανιώνιος και δεν το λέω με βάση το οπαδικό μου, την οπαδική μου προτίμηση, είναι πολύ μπροστά ο τύπος. Αδικείται που είναι εδώ δηλαδή. Ισχύει. Και πιστεύω ότι επειδή τα παιδιά τα κάνανε αφιλοκερδώς, βέβαια θα τα πούμε και στην εκπομπή το πρωί όλα αυτά, αφιλοκερδώς κάνανε τα βίντεο του Πανιώνιου. Τι ώρα ρωτάει ένας φίλος το πρωί, κάνετε 6 με 8. Να το λέτε. 6 με 8, 2-1 με το καλημέρα. Το είπε, 2-1 με το καλημέρα. Ναι, ναι, το άκουσα, το άκουσα. Ναι, είναι η ηθική ανταμοιβή, κύριε Σάντρο. Αλλά... άρεσε. Για πες μας, εκεί στη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη, εντάξει, Πανιωνάρα. Δυστυχώς στα 130 χρόνια ιστορίας είμαστε στα τάρταρα. Δεν πειράζει. Καλά, και άλλες 100 χρόνια ιστορία στα Β' Αθηνική. Μην το στεναχωριέσαι, το έχουμε ζήσει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ειδικά στο ποδόσφαιρο ήταν μονόδρομος ο υποβιβασμός και ίσως είναι μια ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. Θα γυρίσουν πιο δυνατοί οι πάνθυρες. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ίσως είναι για καλό να καθαρίσει λίγο η ομάδα, να μπουν άτομα μπροστά που είναι στα δύσκολα εκεί φαίνονται. Έτσι. Να γίνεις και ανεξάρτητος. Να γίνεις και ανεξάρτητος. Εγώ έχω μια αρχή και να πιστεύω ότι στα εύκολα φτιάχνεις φιλάθλους και στα δύσκολα παδούς. Οπότε εδώ είμαστε. Ωραία το είπες, μ' άρεσε αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Εδώ είμαστε για να... Μπράβο, γιατί και ο Πανιώνιος είναι 130 χρόνια ιστορία, δεν γίνεται να αφανιστεί. Ο ιστορικός σιγά Πανιώνιος. Σιγά σιγά θα επιστρέψουμε εκεί που αξίζουμε. Ούτε μπάσκετε. Και μπάσκετ τουλάχιστον γλιτώσαμε τα χειρότερα της ΓΑΜΑ ΕΣΚΑ. Μάλιστα. Στα τοπικά δηλαδή. Θα είμαστε Β' Εθνική. Βέβαια και εκεί παρατηρώ μια στασιμότητα. Παρόλο που παίζουμε σε 5 μέρες μάτς, ακόμα ρόστερ δεν έχουμε κάνει. Κάποιες προβολικές συμφωνίες, δηλαδή ένα πράγμα άρρωστο. Εντάξει, βέβαια στο μπάσκετ το καλό είναι ότι θα φτιαχτεί κάποια στιγμή και το κλειστό. Οπότε εκεί αποκτάς μια άλλη δυναμική. Ένα σύγχρονο γήπεδο που μπορεί να προσελκύσει ενδιαφερόμενους από όλες τις πλευρές. Γενικά ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που προσελκύει κόσμο και όχι κόσμο μόνο νεοσμυρνιώτες. Είναι μια ομάδα που πολύ έτσι υποθητεί και αρέσκεται να τη βλέπουμε. Συμφωνήσω μαζί σου, Χριστίνα. Είναι πολλοί που είχαν μια δεύτερη ομάδα τον Πανιώνιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή ότι οι πιο στηρίζουν την ομάδα του, ξέρω εγώ, με πιο πολύ κόσμο, μια πιο λαοφιλέστερη. Mm-hmm. Και σκάνε πολύ στη Νέα Σμύρνη, δηλαδή για τον Πανιώνιο. Έτσι. Τώρα ελπίζω να πάνε όλα καλά. Κάποια στιγμή θα ανακάμψει η ομάδα. Mm-hmm. Αισιόδοξοι να είμαστε. Έτσι. Και όλα θα γίνουν. Και τώρα όσον αφορά για το. Ναι. Πες μου, πες μου. Μην κάνω κατάχρηση χρόνου, θα τα πούμε και άλλη στιγμή. Πανιώνιος είσαι, λέγε! Τώρα όσον αφορά για τα θέματα που έχετε θίξει, θεωρώ ότι για τον Βιερίνια, αν θέλα να μείνει, πιστεύω να έμενε. Τώρα δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί και ούτε με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Βέβαια πιστεύω ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, εφόσον συμφωνώ μαζί σου που πεις Χριστίνα, ότι είναι ένας leader ο Βιερίνια. Όντως ένας παίκτης που έχει παίξει, έχει παραστάσεις, έχει παίξει Εθνική Πορτογαλίας, έχει παίξει Bundesliga χρόνια. Πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης. Συγκρίνεται τώρα ο Πέλκας με τον Βιερίνια. Φυσικά. Καλά, προφανώς. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ ποτέ καλά, δεν μπορούσα... Καλά, ο Πέλκας Τάσο ούτε κατά διάνοια, Γιώργο, δηλαδή για μένα και έπρεπε να τον πουλήσει και χρόνια. Για μένα παίχτες όπως είναι ο Πέλκας, συγγνώμη που επεμβαίνω πάνω σου, ναι. Ο Μάνταλος, ακόμα και ο Φορτούνης που είναι πιο ποιοτικός από αυτούς τους δύο, δεν είναι τώρα παίχτες που θα πάρουν. Δηλαδή βλέπεις τον Ολυμπιακό, ο Φορτούνης δεν παίζει βασικός. Και παίζει ο 37. Ο Βιερίνη είναι 34 και ο Πέλκας 26-27. Είναι ο Πέλκας. Περίμενε λίγο. Είναι για να είναι leader ο Πέλκας. 24 είναι ο Πέλκας, 26-27 είναι. 27 εγώ προσωπικά η Ελλάδα στο μόνο καλό που μπορεί να βγάζει είναι κάποιοι στόπερ και τερματοφύλακες. Έγινε Γιώργα. Έτσι είναι. Έγινε Γιώργα. Να σε καλά. Έλα, ναι, κλείσε με αυτό. Να σε καλά, Γιώργα. Σας φύνω, παιδιά. Να σε καλά. Είμαστε εκεί στην υπέροχη πλατεία, ρε φίλε. Ναι, Νέα Σμύρνη. Κάτσε καλά, ψοφάω. Εγώ από τα τελευταία 3 χρόνια πήγα 2 φορές. Είναι ωραία η πλατεία. Είναι υπέροχη η πλατεία. Λοιπόν, αλλά να δούμε. Πλατεία Μπελοκήπων. Να δούμε λίγο και τον Πέλκα. Τι θα το δούμε. Στη Φενέρμπαχτσε. Και να το δούμε στα 34. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι καλός παίκτης, δεν κατάλαβες. Εγώ είπα ότι για μένα, αν ήμουν οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν θα μου άρεσε να είναι leader ένας πιτσιρικάς. Θέλω κάτι πιο αντρικό, κάτι πιο δηλαδή, εμπειρία. Δηλαδή το 1970 με 80
που ο Κούδας διέπρεπε σε ηλικία 20 ετών. Τώρα πού με πας? Σε απαντάω, σε αυτό που λες. Oh. Όχι σου απαντάω, σε απαντάω. Ναι, είναι Μπιγιονσέ, όχι Μπιγιονσού. Λοιπόν, όταν ο Κούδας διέπρεπε το 70-80 στην ηλικία των 20 ετών, 20 κάτι ξέρω εγώ, 19 και ήταν leader στον ΠΑΟΚ. Τι θα μου πεις τώρα για, το, για τον Κούδα? Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να βλέπω έναν έμπειρο παίκτη. Ο Πέλκας πόσα χρόνια υπέγραψε με τους Τούρκους? 3 νομίζω. 3. Στα 2 χρόνια πίσω θα είναι. Να του πάρω του επόμενου. Και ένα 600 για αυτό δεν είναι και τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Και στον χρόνο θα τον διώξω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Γεια σα, χαίρετε. Με γεια τα χαρά. Θέλω να πω καλησπέρα πρώτα στην κυρία. Έτσι. Δεσποινή. Μετά. Χαίρετε. Δεν υπάρχουν δεσποινίδες, όλες κυρίες είναι. Έτσι. Oh. Κυρία γεννιέσαι, δεν γίνεται. Δεσποινίδες δεν υπάρχουν, κυρίες είναι όλες. Γεια σας. Λοιπόν, Ζάχου καλησπέρα. Ευχαριστώ, καλησπέρα εκεί. Τάσου καλησπέρα. Τι ομάδα είσαι? Ζάχου. Τι ήταν, καλησπέρα. Μπορείς να με ρωτήσεις, να μου πει, να μ' απαντήσεις κάτι, ναι, που θα σε ρωτήσω. Αν μπορώ, αν έχω τις γνώσεις, φυσικά. Ένας δεν μπορούσε να πει το, ναι, μάτς. Ναι. Να αλλάξουμε έδρα, να παίξουμε το πρώτο μάτς. Δεν απαγορεύει, το ρώτησα εγώ. Το ρώτησα. Δεύτερο, και το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, γιατί να πάμε στα Γιάννενα? Το ρώτησα. Λέει, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς την απάντηση, να στην πολύ κομπακαλίστηκε, ότι απαγορεύεται με βάση τους κανονισμούς, ας πούμε. Κάπως έτσι. Να πω λίγο κάτι, γιατί δεν το ξέρω το θέμα. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν το ξέρω. Έτσι μου είπε τώρα, πού το ρώτησα, κάπου εδώ. Συγγνώμη λίγο, θα παίξετε με τον. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Το ρώτησα, αρέσει. Ναι, θα παίξετε με τον Απόλλων. Με τον Απόλλων. Είναι το Χαριλάο, δεν. Το χορτάρι το κάνουν το χορτάρι. Άρης Απόλλων, ναι. Άρης Απόλλων. Και ζήτησε ο Άρης να παίξει ζωσιμάτι. Και σου λέει, ο Άκης δεν γίνεται να παίξουμε πρώτα. Και δεν παίζεται στην Τούμπα. Αυτό ρώτησα. Και τον μεσημέρι το ρώτησα. Ναι, και. Όχι Τούμπα, ρε παιδιά. Εγώ είπα να αλλάξει η αγωνιστική. Να παίξει. Λέει να παίξει πρώτο, ρε παιδί μου, εκτός. Και στο δεύτερο γύρο. Τώρα δεν ξέρω να μου γίνεται. Η απάντηση που πήρα, Άκη, είναι αυτή που σου είπα. Κοίταξε λίγο, επειδή έχει γίνει η κλήρωση, θα είναι παραποίηση της κλήρωσης. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό στον κανονισμό. Καλέ, το έχει δηλώσει ο Άρης. Καλέ. Το έχει δηλώσει ξένα, ο Άρης, είπε, Άκη, καλέ. Το γήπεδο των Ζωσιμάδων το έχει δηλώσει σαν δεύτερη, σαν εναλλακτική έδρα. Ναι, ναι. Οπότε, πώς θα δηλώσει το Καραϊσκάκη? Πού να πήγαινε. Τι αστείος. Αστείος. Είναι αστείατορα. Γιατί ρε παιδιά, γιατί. Στην Τούμπα, με την Περούτζα δεν έπαιξε την Τούμπα. Έπαιξε την Τούμπα. Ε, με το ευρωπαϊκό. Με τον γκολ του Βρίζα. Τότε και εσύ, ρε φίλε, να πας στη λεωφόρο να παίζεις. Εγώ. Να πας στη λεωφόρο. Στην Αγιά Σοφιά να πας, ρε. Στην Αγιά Σοφιά να πας. Εγώ έχω γήπεδο. Να παίξει εκεί. Ποιο γήπεδο? Και το γήπεδο μου από την αρχή είχε προβολής. Όχι που το Χαριλάου έκανε τη δεκαετία των 90 προβολής. Ναι. Δεν είχε προβολής, το ξέρει, δεν είχε προβολής. Ξέρω. Έλα. Έλα, μη φωνάει, ρε. Πήρατε 100.000 στο Βιερίνια και πόσα πήρατε όταν τον πουλήσατε? Έκανα τριάρι. 2,5-3. Τα τρία. Τρία πήραμε. Ο Βιερίνια, τη δεύτερη φορά που ήρθε τώρα στον ΠΑΟΚ, πόσα πήρε από τον ΠΑΟΚ? 1,2. Όταν το χρόνο. 1,2 σου λέω. Παραπάνω πρέπει. Συμβόλαιο σου λέω 1,2. Εντάξει, περισσότερα. Χρόνο. Περισσότερα. Ναι, τι πας να εκμεύσει. Εγώ λέω 1,2, αυτό που λέω ο Τάσος. Ωραία. Πόσα χρόνια παίζει? Στον ΠΑΟΚ από τότε που ήρθε, πού να ξέρω, πόσα χρόνια παίζει, ρε. Και τι πάει να πει αυτό, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεύτερη φορά. Ναι, τι πάει να πει αυτό, δεν το τρία καταλάβω. Τρία χρόνια, ξέρω εγώ, από τότε που ήρθε. Τα 3 εκατομμύρια που γίνατε, τα έχει δώσει σε πενταπλάσιο, μη και παίκτη μα δεν είναι. Πρωτάθλημα. Και εσύ πάρε παίκτη να σε πάρει πρωτάθλημα, να σου φέρει κύπελα κτλ. Να σου βάζει γκολ σε τελικό, να σου βάζει γκολ με τον Ολυμπιακό. Και παραπονέσαι ότι τον πλήρωσες. Δεν θα τον πληρώσεις. Συμβόλαιο δεν τον έκανες, επαγγελματίας είναι. Πρώτη φορά. Και αυτό σας πειράζει. Και να σας ρωτήσουμε πώς θα τους δίνουμε, μωρέ. Τι είναι αυτό τώρα, επιχείρημα? Επιχείρημα είναι αυτό. Βρε ούτε 8 χρονών παιδάκι. Στη Δευτέρα Δημοτικού δεν το λέει αυτό το επιχείρημα. Να σου πω κάτι, επειδή εσύ είπες να πας καλά με τα γράμματα και μπερδεύεις το 3 με το ε και το ρο με το 9. Πες μου λοιπόν την πρώτη φορά που ήρθε τι πήρε. Επειδή σε ρωτήσαμε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και μας είπες ο Όλυμπος, φιλαράκι, εγώ τα είπα ότι τα πάω πολύ καλά με τους αριθμούς. Κατάλαβες. Πού θες να καταλήξεις, πες μας. Το ρο με το 9. Βρε, πού θες να καταλήξεις, πες μας. Το ρο το ξέρεις τώρα, εσύ το έχεις και στο μέτωπο. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σου. Ναι. Θέλω να καταλήξω. Όχι, να μην παρεξηγηθώ. Το ρο είναι ρούλης, έτσι. Γι' αυτό. Λέγε κάτι. Θέλω λοιπόν να καταλήξω. Ναι, κατέληξε. Συμφωνώ μαζί σου ότι τα τραγούδια που βάζεις
Πονώ μαζί σου ότι είναι για ζωοπανήγυρη στον Άγιο Μάμα. Το κέφα. Χαίρετε. Αθοπλιστικός. Δεν κατάλαβα. Μπράβο, Άκη, συγχαρητήρια. Από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να καταλάβω τον Άκη σήμερα, ήταν ντεφορμέ. Οφείλω να πω ότι ήταν ντεφορμέ. Ντεφορμέ. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα εσύ. Καλησπέρα, ρε Χόμπιτ, πού είσαι? Ωραία, παιδιά, πήρε. Άκουσε γυναίκα και πήρε τηλέφωνο, ρε παιδιά. Όχι, δεν πήρα γι' αυτό. Α, δεν πήρε γι' αυτό. Μια που είπε Ζάχου, κερδίσαμε στο γυναικείο ότι τότε να 0-1 εκδικηθήκαν. Τι λες, ρε φίλε, να πάμε τώρα. Καταρχήν, ένα-ένα τα βάζουμε στη θέση του. Στον Big Ben από κάτω. Ο Χρήστος παίρνει κάθε μέρα. Ξέρω, άστα να λίγο να τον κάνω, ρε. Το ξέρω τι παίρνει. Τι θα με κάνει, για πε. Λίγο να τον τσιγκλίσω, άστα να λίγο. Εγώ θα σε τσιγκλίσω για τον Άρη, πήρε φορά, έχω να σε πω πράγματα. Εσύ θα πεις εσύ, κλειτώνεις σήμερα, είναι η κοπέλα εδώ πέρα, κλειτώνεις Μαουρίσιους, Βιερίνιες, Μπόλωνη, σε, πώς το λένε, οι σύνδεσμοι σου βγάλανε, ο πρόεδρος στο μπάσκετ λέει, δάνεια μας έχει δώσει ο Ιβάν και την κλειτώνω εγώ. Για πες μας για τα δάνεια που έχει δώσει στο μπάσκετ ο Ιβάν. Ποιο ρε, εδώ θα φέρει καγκάβα τώρα ο ΠΑΟΚ. Ποιο καγκάβα, αυτό που είχε η Μάντσεστερ, αυτό το παλτό, τον Ιάπωνα. Παλτό, αυτός που δεν μπορούσε να κάνει παλιά στα δύο μέτρα. Α, καλά. Εσύ δεν έχεις παλτά στον Άρη. Δεν έχω παλτά. Κάτσε. Είπες 2 εκατομμύρια ο λαός του Πάκου σε φωτοτυπίες. Εσείς πώς είσαι πραγματικό Άρη. Λιγότερη, αλλά δεν είσαι 2 εκατομμύρια. Άκουσες εμένα να λέω πώς είστε. Πώς είμαστε. Όχι, θα σε πω πώς είστε. Την αναλογία θα μου κάνει. Άμα δεις τις εκλογές που γίνεται που θέλει το πλαφόν το 3% για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή, είναι 165.000 ψήφοι. Τόσοι είστε πανελληνίως. Εκεί τελειώνεται. Τόσοι είμαστε 160. Σημασία, φίλε μου, δεν έχει πάντα η ποσότητα. Η ποιότητα, μπράβο, ρε. Χειροκροτώ Χριστίνα Καρακασίδου. Ποιότητα, έχω να τη δω 50 χρόνια την ποιότητα. Θα τη δεις φέτος. Μεταξύ, μπράβο, ρε Χριστίνα, θα έρθω το πρωί και εγώ στην παράσταση. Θα τη δεις φέτος. Τρως μπούλινγκ, θα έρθω εγώ το πρωί. Έλα, θα κοιμάμαι. Ξέρετε, θα ζήσουμε. Επειδή ρωτάω πολλούς Αριανούς, λέει ότι δεν έχω, λέει, Ευρώπη. Πάω για πρωτάθλημα. Κάνα COVID, κολλήσατε. Τι πάρατε. Ο καθένας έχει. Καλά, και εσύ προς Αβίδη για πρωτάθλημα πήγαινες. Η καλύτερη ομάδα είχες από τον τωρινό Άρη. Πώς δεν είχα. Χριστό. Προς Αβίδη είχες καλύτερη ομάδα από αυτή που έχει τώρα ο Άρης. Λίγο δύσκολα. Όλοι έχουν δικαίωμα στη χαρά, ρε φίλε. Α, μπράβο. Κοίταξε, Ζάχο, άκου τι θα ζήσουμε. Στο λέω για να ετοιμάζεσαι. Θα ζήσουμε την πτώση του Άρη στην Α2 στο μπάσκετ. Αυτό θα συμβεί. Εντάξει, θα σε ισοφαρίσουμε. Τότε θα έχουμε ένα ποτέκι λιγότερο. Δεν έχει πέσει ο Πάκου. Δεν έχει συμμετοχή. Δεν έχει συμμετοχή. Ναι, μη προπαγανδίζει, δεν φύγει στο ραδιόφωνο. Τελικά κάναμε τεράστιο λάθο ανάρε που είπαμε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Έπρεπε να παιχτεί, να πέσετε. Να πέφταμε, ρε φίλε. Δεν θα πέφταμε. Εμεί καθόλου δεν θα πέφταμε. Ποιο το είπε, εγώ το λέω. Ποιο δεν θα πέφτε. Πέντε αγωνιστικέ ακόμα. Πέντε αγωνιστικέ. Δεν είχε τελειώσει, Ζάχο. Φυσικά δεν είχε τελειώσει. Πρέπει να ολοκληρώσω. Δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Δεν ξέραμε. Φυσικά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Λέμε με βάση το πρόγραμμα και με βάση τι που κάνει ο καθένα. Καλά, δεν παίζει ρόλο το πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ αν είχα να παίξω με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ και εσύ είχε να παίξει με το φιλαθλητικό. Το πλαγιάρι είναι το ίδιο. Ποιο Ολυμπιακό, Ολυμπιακό δεν είναι. Λέω, ρε παιδί μου, παράδειγμα. Εγώ ήμουν μία νίκη πάνω από σένα, ισοβαθμούσα με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιο ήταν. Ξέρω εγώ, φεύγαν όλοι οι παίκτες, τον κέρδιζα και έμενα. Εσύ έπρεπε να κάνεις τρεις νίκες παραπάνω μετά. Σε πέντε μάτς. Πώς θα γινόταν αυτό. Να που έπεσε ο Πανιόνιος. Ναι, λέω να συνεχιζόταν, ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα. Δεν είπα να που έπεσε ο Πανιόνιος. Λέω να συνεχιζόταν. Μετά τι θα γινόταν είναι άλλο. Μπορεί να έπεφτε μετά και να σωζώσουν. Λέμε ποιος θα σωνόταν κανονικά αγωνιστικά. Και ο Άρης μπορεί να έπεφτε, αλλά ήταν πιο κοντά η σωτηρία μετά τις δύο ήττες του ΠΑΟΚ που έκανε στο γήπεδό του. Ήταν πιο κοντά η σωτηρία. Τι να κάνουμε. Εδώ δεν παίρνουν επιστοποιητικά συμμετοχή σε αυτή ναι, που ρε, σε αυτό είναι άλλο που λες, ρε Χρήστολο. Άλλο είναι αυτό που λες. Αυτό είναι άλλο που λες. Δεν μπορούν να ανέβουν από την Α2. Δεν είναι. Ανεβαίνουν οι ομάδες και λένε δεν μπορώ να συμμετέχω στο πρωτάθλημα. Ναι. Του Πανιόνιο, είδε έπεσε. Ζάχο, για το φίλο του Πανιόνιο που πήρε. Ναι, πώς τον Πανιόνιο τον υποστηρίξαμε το 79 με την ΑΕΚ 3-1 κουτουλιά και 1-0 με τον Αλτζή με τον Παναθηναϊκό. Δεν τον υποστηρίξαμε σε δύο τελικούς. Ναι, κακά τα ψέματα, βέβαια. Εντάξει, και εμείς με τον Πανιόνιο μας τα ζήσαμε. Λέμε και την ηλικία μας βασικά τώρα. Ολοκλήρωσε. Για να φύγει και η Χριστίνα. Τάσο, ολοκληρώνω πορείες με ανοιχτά πούλμανα από την Τούμπα στο Λευκό Πύργο. Δεν θα ζήσουν αυτοί ποτέ. Δύσκολα. Μια χαρά. Τέτοια δύσκολα. Μια χαρά θα τα ζήσουμε. Μια χαρά. Καλό βράδυ. Παίρνουμε και ένα λεωφορείο του ΑΣ, το κόβουμε και ανοιχτό γίνεται. Τι θέλει, κανένα πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Μια χαρά. Τον τίτλο είναι δύσκολο να φτιάξει. Ναι, εντάξει. Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ριλάξ, υγεία να έχουμε. Παρακαλούμε να κάνουμε. Πρέπει να σα αφήσω γιατί. Πιστεύουμε να πέρασε καλά, Χριστίνα, έτσι. Ξυπνάω πολύ νωρίς, δηλαδή σε λίγες ώρες.
6 με 8 μας ακούτε εδώ στον αθλητικό Λίμπερο καθημερινά στο 2-1 με το καλημέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς ευχαριστούμε. Είχα ακούσει πολλά για σας στην Αθήνα. Καλά, επιβεβαιώθηκαν τα περισσότερα. Για μένα θα ήταν τα καλά. Για τον Τρίγερ ήταν. Κατάλαβα. Το λες μετά όταν θα κλείσει. Όταν πέσουν οι διαφημίσεις θα μου το πεις. Αυτό που έχω να πω επίσης είναι ότι ο κόσμος σας αγαπάει και σας αγαπάει γιατί είστε αληθινοί και αυθεντικοί. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Οπότε... Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας που έκατσες άλλη μια μισή ώρα γιατί ήσασταν και με τα παιδιά μου και τον Γιώργο τον Συρίγο. Εντάξει, κοπέλα, την κάναμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Και θεωρώ ότι γούσταρε και ο κόσμος σήμερα παρέτησε εδώ πέρα όλοι μαζί. Και να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη σου την Ξένια, είπαμε. Άμα χωρίσει να σου δώσω το τηλέφωνο μου, να το έχει η κοπέλα. Ποδοσφαιριστής τώρα, εδώ μιλάμε παραγωγός τώρα. Τι ποδοσφαιριστής. Φίλε, ρεζίλη με κάνει. Τι ρεζίλη, φίλε. Εσύ περίμενε ρε τρέγια. Εσύ δεν μου έλεγες στην δίσκο, μου άρεσε και δεν πήγες. Τώρα το λέμε φορά παρτίδα πάλι, λάθος είμαι. Στην δίσκο ρε τσομπάνω τραβόλτα. Όχι, το λέμε τώρα, έχουμε την πηγή δίπλα. Πηγή δεν βετζή. Δεν τη λέμε πηγή, Χριστίνα. Δεν πηγή, πηγή. Έχουμε την πηγή δίπλα. Πηγή, πέγγε, τον έχει χαζέψει. Πω, τρέγια. Σου είπα κάτι. Ζαγόρα νούμερο 2, ότι κάνω λάθος. Έκατσες δίπλα στη Χριστίνα, σου είπα ρε κοίτα. Έλα εδώ ρε φίλε. Σου είπα. Έλα εδώ, έχω τρέμε του τρελού, έχω μπλέξει. Έλα εδώ, κοπέλα. Κούμπο το κοιτάλο το κουμπάκι. Ήρθε ο Κώστας. Τον τρέλανε στον άλλο. Τον παλάβωσε. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Καλό βράδυ, να σε καλά. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Παπαδό Μαρολάκι. Καλώ το να. Έλα, βάλε. Γεια σου, Χριστίνα. Καλή ξεκούραση και το πρωί είπαμε έτσι με 6 με 8. 6-8. Έτσι, ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Α, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι δεν είναι. Ορίστε, παρακαλώ. Τι μας έδιαν. Ποιος? Έλα, καλησπέρα. Άντε, να του τώρα μιλήσει αυτό τώρα. Πραγματικά άκουσε η κοπέλα ότι θα είναι ο Θόδωρος και έφυγε. Κρίμα, γιατί ήθελα να τη μιλήσω, αλλά δυστυχώς έφυγε. Τι να κάνω. Σε κατάλαβε και λέει κάτι να πει. Ένας πήρε να μιλήσει για μπάλα και έφυγε. Τι να κάνουμε, ναι. Είναι και πώς τυχαίνει αυτός που θα μιλήσει για μπάλα, είναι παοξής, ρε φίλε. Ναι, ρε, σε τυχαίο, και αυτό τυχαίο. Καλά, τον έκραξες, τον έκραζες. Τον έκραζα για την τσιγκουνιά του, όχι για τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις. Είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Εντάξει, για να πιάσω πρώτα το Ζάχο εδώ, γιατί πολύ μας τα λέει με το Μαουρίσιο και τα λοιπά. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Μαουρίσιο είναι μετριότητα. Άκουσε με. Ναι. Πες ότι ήμασταν τώρα ανάποδα οι ομάδες. Και είχα εγώ το ρόστερ το δικό σου. Είχες πάρει εσύ πρωτάθλημα. Ναι. Και ερχόμουν εγώ με το πιο πλήρες ρόστερ, δεν εξετάζουμε την ποιότητα του ρόστερ, εξετάζουμε ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχω πλήρες ρόστερ. Εσύ είσαι ο Άρης όμως, έτσι είναι, γιατί είμαι πρώτος, πρόσεξε στη βαθμολογία, θα έλεγα ότι πάω για πρωτάθλημα, ότι είμαι Λέστερ, θα το προσπαθούσα. Θα το προσπαθούσα. Εσύ αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι γνωρίζεις ότι από την αρχή, απριόρι, έχεις μείον 12 βαθμούς με τον Ολυμπιακό, ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να το κάνεις αυτό, γι' αυτό γιατί και δεν το ζητάς. Γιατί... Δεν πρόκειται ποτέ εσύ να πεις ότι πάω για πρωτάθλημα γνωρίζοντας δηλαδή, ένα ότι λεπτό. 12 βαθμοί σας χωρίζουν από το Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα λεπτό, ο Άρης αν δηλαδή τώρα στα επόμενα 5 παιχνίδια, 6 παιχνίδια κάνει 6 νίκες, δεν μπορεί να πει ότι πάει για πρωτάθλημα. Εσύ δεν θα το πεις. Εγώ γιατί δεν θα το ξέρεις ότι εγώ δεν θα το πω για άλλο λόγο, φίλε. Όχι, όχι, όχι. Για άλλο λόγο θα το πω. Θα σου πω. Θα σου πω γιατί θα το πω, το έχω ξαναπεί. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτές. Γιατί, θα σου πω γιατί δεν θα πάρει. Καλά, εντάξει, φυσικά, φίλε. Η άποψή σου δεν σου λέω να την αλλάξει. Θα σου πω. Όχι, όχι. Το αν είναι λάθος. Οι Λατίνοι λέγανε εκείνον προφυσίτ, δεφυσίτ. Δηλαδή όποιος δεν προχωρά πάει προς τα πίσω. Σωστό είναι αυτό. Ποιοι το λέγανε. Ποιοι το είπαν αυτό, πολύ σωστό είναι, ωραίο. Καλή, έτσι είναι λατινικό απόφθεγμα. Λατινικό απόφθεγμα. Λοιπόν, άκου γιατί δεν θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Αν δεν κάνει. Στο σχολείο κάποτε. Αν δεν ρίξει, ναι, συγγνώμη, λατινικά, εγώ δεν έκανα σχολείο ποτέ. Πόσο είσαι, 72 είσαι, πόσο είσαι και έκανες λατινικά. Είσαι, πού έκανες λατινικά. Εσύ ρε νονέ του Μαθουσάλα, παρελθόν με πόδια θα με πεις 72. Δεν έκανα λατινικά εγώ, πώς έκανες λατινικά σχολείο. Ωραίο, είναι, αυτά είναι καλό, είπαμε. Λέω, θα σου πω γιατί θα πάρει ο Άρης αν δεν κάνει αυτά που έκανε και ο ΠΑΟΚ. Γιατί τη φάση αυτή, παραδείγματος χάρη, θα σου πω. Τη φάση στο Βόλος Άρης, το ακούμπημα στο καλάμι του Περέα, πώς λέγεται αυτός, που κάνει δύο βήματα και πέφτει, αν ο Άρης κάνει έξι νίκες συνεχόμενες, στην επόμενη τέτοια φάση θα το δώσει πέναλτι. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες τώρα τι είπα. Ο Σαββίδης, τον οποίο εσείς τον έχετε σε πόλεμο, φυσικά για άλλους λόγους, σου έφερε το 50-50 στην Ελλάδα, ενώ το κατηγορούσε για χαλήφι. Εγώ δεν ξέρω χαλήφι ο οποίος έφερε ξένους διαιτητές για να υπάρχει ισονομία παντού, για να μπορείς και εσύ και εγώ να διεκδικούμε το 50-50. Τι 50-50, με σφάξαν πέρσι, τα αίματα ακόμη τρέχουν. Δύο φορές με έσφαξε η ΑΕΚ.
Τι λες τώρα, μέσα. Τα με τον Ολυμπιακό ήταν αυτά, φίλε μου. Γιατί αν μπορούσαν απέναντι και εσείς αυτούς εδώ και επιζητούσες το 50-50 και ήσουν μαζί με τον ΠΑΟΚ συνεταγμένος. Όχι, μαζί με τον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι επειδή συμπορεύουμε και συμπλέγουμε πάει να πει ότι έχουμε και αλλάξει όταν. Ναι, σε αυτό το κομμάτι στην ισονομία, αντί για να με κατηγορούσες για χαρίς, θα έλεγες σωστός. Ωραία. Και εγώ μαζί σου. Φόδωρε. Να έπαιρνες και εσύ τον ξένο διευθυντή και δεν θα σε ασφαλίσει. Φόδωρε. Φόδωρε, όταν ήμουν εγώ απέναντι στον Ολυμπιακό που ο προπονητής μου και ο αδελφός του που ήταν ιδιοκτήτης του Άρη κατέγγειλαν τη δωροδοκία στο Βέρι Άρης και ο Άρης δεν μπορούσε να ανέβει από τη Γάμα Εθνική και οι νόμοι γίνονταν κουρερόχαρτα, πού ήταν ο ΠΑΟΚ και όλοι οι άλλοι, για πες μας. Τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ τότε. Να είναι δίπλα στον Άρη. Πώς θα είναι δίπλα στον Άρη. Τι να έκανε ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Τι να έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι θέλει να κάνει. Ρε φίλε, είχε καταστραγηθεί ο τέτοιος. Καλά, εδώ. Ο Κοκ. Εδώ ρε φίλε, υπάρχουν καταγγελίες από εισαγγελίες και επίσημα πορίσματα και αυτά και τους κάνουν τίποτα τώρα. Εσύ βγήκε. Ναι, ήταν θέμα ΕΠΟ όμως. Ήταν θέμα ΕΠΟ. Να βάλω. Εγώ δεν είπα ότι μπορούσε να κάνει κάτι. Πρόσεξε. Εγώ δεν είπα ότι μπορούσε να κάνει κάτι. Να είναι δίπλα. Στην αδικία που γινόταν. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ και εσύ θέλει τώρα να με τον ΠΑΟΚ. Σε ποια κατηγορία σου, στη μεγάλη. Στη γάμα, όχι, τι σχέση έχει. Παίζει ρόλο που είναι η αδικία, παίζει ρόλο αν είμαι στην Α, στη Β ή στη Γ. Δεν ασχολείται, ρε φίλε. Α, δεν, και εμείς δεν ασχολούμαστε τώρα. Είναι ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Και εμείς δεν ασχολούμαστε τώρα. Δεν ασχολείται με γάμα εθνική, ρε. Δεν είναι έτσι. Το δίκιο και το άδικο δεν έχουν κατηγορία. Δεν έτσι. Έχουν κατηγορία. Α, δηλαδή να μόνο στην Α εθνική να λέμε το κατηγορία. Το δίκιο και το άδικο. Ωραία. Εσύ γιατί δεν επιφυμεί και χειροκροτεί τον Ιβάν Σαββίδη που έχει δικαίωμα τώρα να ζητά ξένου διαιτητέ. Και να έχεις γιατί το βάρ. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης δεν θα είχε βάρ. Όχι, δεν θα είχε. Γιατί θα είχε. Σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης και στην Ελλάδα δεν θα είχαμε βάρ. Δεν ξέρω. Αυτός ήταν που έλεγε για τον Κλάτεμπεργκ. Σου είδες εγώ από το καλοκαίρι σου λέω για τον Κλάτεμπεργκ. Για να πάρουμε ένα φίλο ακόμα στη γραμμή. Τον έστειλες. Ναι, ορίστε. Όχι, δεν τον έστειλε το Θόδωρο. Ναι, ορίστε. Πού είστε, ρε άμπα. Όχι, και άλλη Γερμανία. Γεια σου Γιώργο από Στουτγκάρδη. Ξεκόλα. Γεια σου Αναστάση, γεια σου Ζάχο, γεια σου Τέο. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου. Ακούει. Ακούει, ρε, ακούει. Λοιπόν, ο Ζάχος πήγε έξω στην Κριστίνα, δεν άντεξε. Ναι, θέλω να πω λίγο κάτι, γιατί εντάξει, δεν θέλω να πέσω τώρα να κάνω συζήτηση με τον Ζάχο που μας λέει τώρα ότι έκανε fair play όταν κατέβηκε τρεις φορές μπροστά στο τερματάκι και έβαλε 4 γκολ. Ενώ έπρεπε στα πρώτα 15 λεπτά να είναι 0-2-0-3. Εντάξει, καζούρα είναι αυτό τώρα, σε τσιγκλάει. Σε τσιγκλάει. Άστο αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, μίλησε για ποδοσφαιρικές ιδιότητες, για ηγέτες κτλ. Εγώ θα πω κάτι και ο Θεός του ξέρει. Ο Λότα Ματέος όταν πήγε στην Gladbach, όταν υπόγραψε σαν 18χρονος, έκανε ένα χρόνο μετά, έκανε τον τεμπί και πήγε έπαιξε στην Εθνική Γερμανία με 150 συμμετοχές. Ο Ζητάν για παράδειγμα σαν 20χρονος στην Μοντό που ήταν, έκανε εκεί πέρα τι έκανε τέλος πάντων. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τις ικανότητες που έχεις, έχει να κάνει με το πρεστίζ που έχεις μέσα στο γήπεδο, έχει να κάνει με την σωστό τεχνική, έχει να κάνει πώς εμπνέει τους παίχτες. Δηλαδή και ο Μπέκεμπαου με 17-18 χρονών, ακόμα και ο Νέτσε για παράδειγμα που είναι τεράστιοι, έτσι, σε μικρές ηλικίες έδειξαν ήδη. Δηλαδή αυτό εδώ τώρα στην Ελλάδα ότι ένας παίκτης είναι νέος όταν έρχεται με 23-24 χρονών, ενώ στη Γερμανία ήδη έχει κάνει 30 και 40 συμμετοχές στην εθνική, έχει παίξει κύπελα, έχει παίξει πρωταθλήματα, έχει παίξει μέσα έξω, δηλαδή αυτό μας ξεπερνάει τελείως. Να ζητήσω λίγο, να ζητήσω λίγο κάτι, λίγο ναι, την κατανόηση και από σένα και από τον Θόδωρο και από τους φίλους που είναι στην γραμμή. Πρέπει να κάνω λίγο το break για να μην σας κόψω, έτσι είναι 2 λεπτά, εντάξει. Βέβαια. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε, έχουμε τους δύο καλούς φίλους ακροατές, τον Γιώργο από Στουτγκάρδη και τον Τέο από τη Γερμανία, δεν θυμάμαι την πόλη που είναι ο Τέο. Τους έχουμε στη γραμμή και τους δύο. Τέο, ποια πόλη είσαι ρε, εκεί. Ανόβερο ρε, Ανόβερο. Ανόβερο. Α, κάπως αλλιώς τον λέγανε νομίζω, τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έτσι, 23, 10, 287 και 3 οκτάρια μέχρι και τις 11, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρουλίνγκ. Κοίταξε, αν μπορώ να πάρω για λίγο το λόγο, να πω για τους, ναι, δεν μπορούσα, για τους φίλους τους Ολυμπιακούς, που δεν μπορούμε εμείς ποτέ να έχουμε με αυτούς την ίδια φιλοσοφία, γιατί ό,τι είπε και ο Πιέρ Ντεγκουμπερντέν, ο Γάλλος αναβιωτής των Ολυμπιακών, τι είναι αυτός κρέμα, όσους δεν το ξέρουν, το πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, αυτό το ιδεατό δεν μπορούν αυτοί να το καταλάβουν. Δεν ακούσε, κράζει. Αυτοί καταλαβαίνουν το όποιο το βασίλειο, εκείνο και η θρησκεία. Είναι δύσκολο σε ανθρώπους που βλέπουν ως δουλικούς ακόλουθους και όχι ως ανταγωνιστές προσπαθώντας να κερδίσουν όταν αυτό τους δίνεται όχι σ' όνομα, έτσι, με όλους τους αθέμητους τρόπους. Θεωρούν
θεωρούν δηλαδή την αίτη κατάκτηση ως ανδραγαθή, είναι η συζήτηση ατέρμονη. Δεν μπορείς με αυτούς τους ανθρώπους να κάνεις συζήτηση, να καταλάβουν πώς είναι κάτι να το κατακτάς με υδρότα. Πρέπει να το κατακτήσουν με τον οποιοδήποτε αθέμητο τρόπο. Σωστά μιλάς. Είναι οι Ολυμπιακοί, εμείς ποτέ δεν μπορούμε νομίζω με αυτούς εδώ να κάνουμε. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η λύσα τα τελευταία χρόνια, γιατί τους πήρες τα κεκτημένα, φίλε. Τους πήρες τα κύπελα, τους πήρες το πρωτάθλημα. Τους πήρες τις επιχειρήσεις και τα λοιπά και αρρώστησαν. Αυτοί δεν έχουν μάθει να χάνουν, ναι, κατάλαβες. Εν αντιθέσει με εμάς. Αν είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες της Ξάνθης, ναι. Τώρα πλήσαμε ένα 16χρονο, δώσαμε δανεικό κάτι όχι στον Ολυμπιακό. Καλά, δηλαδή υπάρχει πλέον κυριαρχική επιρροή και του Ιβάν Σαββίδη στον Ολυμπιακό, για να καταλάβω. Δηλαδή, πώς γίνεται να τα αυτό, για πες με το καταλάβω. Εμείς τώρα δώσαμε, αφού είναι δικιά μας η Ξάνθη, δίνουμε στο δικό μας Ολυμπιακό παίκτη. Για πες, να σου πω πώς γίνεται. Να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις και εσύ και ο Γιώργος και οι φίλοι ακροατές πώς γίνεται. Όσο ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος στη βαθμολογία, το πρωτάθλημα ήταν στημένο. Μόλις πέρασε ο Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα ήταν κανονικό. Και το πανηγύρισαν κιόλας στο τέλος. Έτσι γίνεται. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτών των κάτω, φιλαράκι. Θέλω τον Γιώργο να μιλήσει και αυτός. Κατάλαβες. Ένα μήνυμα στη φίλη τη Χριστίνα, αφού δεν μας ακούει. Σ' ακούει από το αμάξι. Ξεκίνησα με λατινικό ρητό, να κλείσω και με ένα λατινικό ρητό. Είναι το Σιβί Σαμάρι Άμα. Αν θέλεις να σε αγαπούν, να αγαπάς. Αυτό να της πω και να καληνυχτήσω. Αυτά που τα άμαθε, Σιρή Βλάχο. Κάποιοι από εμάς είχαμε και δεν άκουσες. Άκου λίγο. Πριν γίνει στα Βερνιάρη. Το γαλλικό που είπε. Πριν γίνει στα Βερνιάρη. Και πουλήσει την ταβέρνα εκεί που κινούσε στα ούζα να πούμε στους βλαχοφρίτσιδες με την άσπρη κάλτσα και το πέδιλο. Εγώ έμαθα ότι είχες διδαχτεί να παίζεις καραγκιόζι από το σπαθάρι. Καραγκιόζοπαίκτης ήσουν, έτσι με έχω μάθει. Αλήθεια είναι. Και πού τα άμαθες εσύ αυτά τα ωραία που ακούς και μας εκπλήσεις, ρε μεγάλη τώρα δηλαδή. Μπορείς να μας πεις. Αυτές μπορούμε να κάνουμε και μια εκπομπή και να σου παραθέσω τις γνώσεις. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Επειδή έχει σημαντική βελτίωση ακούγοντας την εκπομπή Ράδιο Μαρμή τα τελευταία 3 χρόνια, θα δεχτώ να κάνουμε μια εκπομπή μαζί σου. Αυτό με τον De Coubertin, πώς το είπες, τι ήταν αυτό. Αληφή ήταν, counterpain. Με καφορά που είναι. Που ξέρεις τι σου είπε, για να δεις το φιλαράκι σου. Τι είναι αυτό, λέει, κρέμα. Ναι, ρε φίλε. Πού ξέρει ο Βλάχος τώρα και στα νόμερα το. Το παπάκι κοιτάζει. Το κούτερπε, ρε φίλε. Πού να τα ξέρει. Με παναδεμάσια τώρα, εγώ είχα παπάκι, εσύ πάνω στα δέντρα ήσουνα. Εκεί ζούσες ακόμα. Παναδεμάσια. Στα 14 έφαγες πρώτη φορά με πυρούνι, ρε με τα χέρια. Άντε, βραγοράκι μου. Πέρσι ανακάλυψε ότι υπάρχει κοκακόλα. Άντε, παξιμάδι. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι έχει ανακαλυφθεί και το χαρτί υγείας. Σταμάτα να σκουπίζει με άχυρο. Βλάχο. Έλα, Γιώργο. Όχι πριν ο Κορδέλα τον πέρασε. Λοιπόν, να πω κι εγώ να. Έλα, έχουμε ένα ταρτάκι ακόμα μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Χαλαρά είμαστε τώρα. Ακούστε λίγο, ρε. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Βγαίνει τώρα πραγματικά προς τα έξω. Έχει γίνει ο καθένας μας λογιστής. Γιατί υπόγραψε πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί κτλ. Για το Μαωρίσιο, για το Βιερίνια. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ νομίζω το 2018-2019. Είχε φτάσει το μπάτζετ του να βρίσκεται νομίζω λίγο ελαφρώς πιο κάτω από τα 30 εκατομμύρια. Όταν έρχεται ένας παίχτης που λέγεται Σβάπ, και κοστίζει 400, και όταν ο Βραζιλιάνος έχει ένα συμβόλαιο στο 1,1 και δεν δέχεται την πρόταση του ΠΑΟΚ σε αυτά εδώ τα λεφτά, γιατί υπάρχει αυτός ο κορονοϊός, υπάρχουν οι ζημιές και είναι δεδομένο ότι αυτοί εδώ δηλαδή... δεν μπορούν να υλοποιηθούν, δεν μπορούν να κρατηθούν, δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί. Λοιπόν, γίνεται τι γίνεται και μετά όλους ξαφνικώς μετά από ένα μήνα βρίσκουν μια ομάδα και βλέπεις τσακ ξαφνικά υπογράφουν, ρε παιδί μου, για κάποια ποσά που λες εντάξει, ήταν να πάει στην Αραβία και τα λοιπά. Το ίδιο και με τους άλλους, δηλαδή δεν θέλω να απαξιώσω κανέναν, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ένα βραχνά, πρέπει να ισοσκελίσει τα οικονομικά του. Έτσι, είδαμε ότι με κάποιες λαθασμένες κινήσεις, ακόμα και ο Λιμιός που έφυγε, πιστεύω, παιδιά, σε εκείνο το κομβικό σημείο που μπορούσε να παίξει δεξιά, ακόμα και ο Μάτος, ακόμα και ο επιθετικός, πιστεύω ότι θα έχει πολύ πιο πολλά του και το έχουμε ξανασυζητήσει, να χτυπήσει αυτήν εδώ την πρόκριση, έστω και από σπόντα. Δεν δέχομαι εγώ από μια τέτοια ομάδα όπως ήταν η Ρώσια που κατέβηκε 2 φορές, ρε φίλε, να σου βάλει 2 γκολ μέσα στη τούπα. Δηλαδή, αυτό μα και στα 2 μάτσες ήσουν καλύτερος και έφαγες
το πιο τζάμπα αποκλεισμό σου, φίλε. Γιατί έχει διεκδικήσει, ξέρω εγώ, 4-5 φορές να πας στους ομίλους. Το πιο τζάμπα αποκλεισμό σου. 7. Ναι, το πιο τζάμπα αποκλεισμό σου έφαγες. Από την Παναχαϊκή της Ρωσίας, το παραλαμβάνω. Και λέω, με Μάτος μέσα, με Βιερίνια, με Ακπομ και με Λιμιό, αυτούς θα τους έριχνες 3 γκολ εκεί μέσα και άλλα 3 εδώ πέρα. Έτσι λέω εγώ. Δεν έχανες με τίποτα. Ναι, και εγώ αυτό το πιστεύω. Και να σου πω και κάτι. Και πίσω... Στο καλό, στην ευχή της Παναγίας μετά, ας ολοκληρωθεί ο στόχος της ομάδος, να μπουν 25 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία, 28, να αλλάξει επίπεδο, να αλλάξει ταβάνι και στην ευχή της Παναγίας, ρε Ακπομ, μαζί σου. Ό,τι θες, στην ευχή της Παναγίας και ο Λιμιός, καλή καριέρα και Βιερίνια και Μάτος, άμα θέλετε. Αλλά δεν μπορείτε να κρατηθεί, είναι ο βασικός κορμός της ομάδος. Αυτά τα τέσσερα ονόματα. Και πας να αλλάξεις την ιστορία σου. Πας να αλλάξεις επίπεδο. Πας στα μεγάλα σαλόνια. Αλλάζεις χρηματιστηριακή αξία. Κατάλαβες. Ο Ακπομ, ας πούμε, αν έπαιζες Champions League 2 χρόνια τελευταία, δεν τον έδινες 2 εκατομμύρια, 3 πόσο τον έδινες. Τον έδινες 12. Γιατί έπαιζες σε ομάδα Champions League. Ο Λιμιός θα έφευγε με 15. Δεν θα έφευγε με 3. Με κατάλαβες τι λέω. Αλλά όταν γίνονται λαθασμένοι χειρισμοί, προφανώς, έτσι, από όσα ξέρουμε, από όσα μας λένε, από όσα διαβάζουμε. Εντάξει, δεν μπορείς, ρε φίλε, με αυτές τις καταστάσεις να διεκδικείς κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων. Και φέτος, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι εσύ, Τάσο, ένα παιχνίδι. Αυτό και ολοκλήρωσε να πάρουμε και τους άλλους, Γιώργο. Ναι, ήμουνα μέσα στο γήπεδο, στον Άγιαξ. Είχαμε φέρει μια ισοπαλία με μια γκολάρα του Ίβιτς. Ναι. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, το 1-1 λες. Το 1-1. Ακριβώς. Δηλαδή έβλεπες ότι είχε ένα πρεστίζιο ομάδα ότι δεν θα χάσει. Και αυτό εδώ πλέον το κομμάτι το βλέπεις ότι με αυτόν τον προπονητή, δηλαδή μπορείς να παίξεις μπαλάρα, αλλά μπορείς να φας και γκολ με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Έτσι. Καλώς πάνω, αυτό έκανα από μάγκες. Γεια σου Γιώργα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Δύο φίλοι στην αναμονή. Ένας είναι. Ένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά μου. Ο Κώστας Μαχάιμ. Έρε μεγάλε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Έρε μεγάλε, πώς με πιάνεις αμέσως. Γεια σου Γερμανέ, όνομα και πράγμα. Γερμαν, Γερμαν. 3-3, τα τρία τελευταία τηλεφωνήματα. 3-3 Γερμανία. Πιάσαμε Στουτγκάρδη, πιάσαμε Ανόβερο και Μάνχαϊμ. Κοντά είναι αυτό, το ξέρω. Και με ξαναπείς με ένα Γερμανό, γιατί θα το έχεις να παίξουμε κουτσίες. Πώς σε λέγανε όταν πήγαινε στην 4, ρε Παξιμάδη? Σε είπα εγώ εκείνο το όνομα, μην το ξεχνάς. Άστο κύριε. Ήσουν πιο καλά εκείνη τη μέρα που το είπες όμως. Ήμουνα πάντα είμαι καλά. Γόρυμα. Πιο καλά ήσουν από σήμερα. Είχες πιο καλή ψυχολογία. Πάντα έχω ψυχολογία. Να σου πω κάτι. Η θύρα 4 για μένα ήταν... Σχολείο μεγάλο. Όχι μόνο σχολείο. Ήταν ότι γνώρισα πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Καθαρά παιδιά. Τα σου λέω ήταν 20, παραπάνω δεν ήταν. Γνωστοί, από τους γνωστούς οι τρεις ήταν φίλοι και ο μεγαλύτερος φίλος που γνώρισα μέσα στην Τούμπα και τον έκανα εγώ να γίνει αυτό που είναι σήμερα, το Λευτέρη, που ξέρει ποιος είμαι. Όταν μιλάω για το Λευτέρη, εγώ το στόμα μου το πλένω και εκείνος πλένει το δικό του με οντόβουρτσα και με ποτάσα. Σαν το Λευτέρη έχουν φύγει πολλά παιδιά μέσα από την 4, το ξέρεις πολύ καλά, Δάσο. Ναι Κώστα μου, πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να σταματήσουμε αυτούς που μας ανεβάσει και μας κάναν το όνομα αυτό που είμαστε, γιατί η παλιά μας τρόπη δεν είπαμε για τον Κούδα, γι' αυτό να πάμε τώρα. Ούτε κανένας μη τολμά να βάλει στο στόμα του για τον Βιερίνια, γιατί τον Βιερίνια στο μαγαζί εδώ που δουλεύω εγώ τώρα στη Γερμανία, σε ένα μαγαζάκι που έπιασα μια πτυχή δουλειά, πέρασε από εδώ κατά δύο φορές. Μόνο για τον Πάοκ μιλούσε. Μήρε τόσο γρήγορα κρυμπάμε τις σημαίες μας. Γιατί για ο Βιερίνια είναι σημαία για τον ΠΑΟΚ. Τωρινή σημαία, αλλά είναι Βιερίνια. Μας έδωσε απολαύσεις, μας έδωσε χαρές, μας έδωσε αξιοπρέπεια, μας έδωσε προσωπικότητα. Ποιος άλλος θα τολμούσε να πάει να πιάσει το σαβί και να το πετάξει στο το γήπεδο? Αυτός το έκανε. Γιατί φοράει πατελόνια. Να το σταματήσει. Εντάξει, να το σταματήσει. Όχι, τον πετάξει, να το σταματήσει. Όπως θέλει το εννοεί ο καθένας. Εσύ πες στο σταμάτο, εγώ το εννοώ ότι ξέρεις κάτι.
Κύριε Σαββίδη, εγώ είμαι εδώ στο γήπεδο. Αλλιώς ακούγεται να τον πετάξει και αλλιώς να τον σταμάτησε. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλώς τον έβγαλε έξω από τις γραμμές. Εγώ σου λέει κάνε κουμάντο εδώ μέσα. Εγώ είμαι αρχηγός. Δεν μπορούσε και ο άλλος, η προστασία, η ασφάλεια που ήταν, να τον πάρει λίγο αγκαλίτσα να μην γίνει αυτό που έγινε. Να πέραμε ένα κόμμα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν, πώς λέμε, κακές συναστροφές όταν κάνεις. Κακιά ώρα ήταν, τέλος πάντων. Η κακιά στιγμή. Αυτό ήθελα να πω και Τάσο. Τάσο και το τελευταίο επίλογο, γιατί εγώ πάντα λέω. Δεν μου λες εκεί στο Λίμπερο, επειδή ξέρω έχετε μαζέψει ωραίες φορές. Το έχετε κάνει τώρα τελευταία λίγο στο Καλαμπούρ, το γυρνάω, αλλά θα πω αλήθεια μέσα στο Καλαμπουριό. Το έχετε κάνει λίγο Άγιο Παντελεήμονα. Τι εννοείς? Να του στείλω το μήνυμα έτσι καθαρά, γιατί εγώ μιλάω πάντα καθαρά. Να μην είναι υβριστικό μόνο. Όχι, υβριστικά ποτέ. Ναι. Δεν με έχει ακούσει ποτέ. Ναι. Εδώ και ένα χρόνο που μιλάμε, ποτέ δεν έχει. Έχω δει ένα άτομο που έχει μπει εκεί σε κάτι πρωινές εκπομπές και γυρνάει γύρω-γύρω σε όλες τις εκπομπές και λέει: είμαι από τον Ολυμπιακό και από τον Πειραιά. Μήπως λίγο λέω και Σταυρούπολη, επειδή είχαμε κάποιο έτσι ένα κτίριο εκεί. Καλή είναι, ρε. Ναι, ρε, παιδί μου, κοντά, γιατί ξέρω σε κανένα εξάμεινο θα το κάνετε εσείς οι ίδιοι. Καλή είναι, έχει γλυκιά. Να πει εντάξει, παιδιά, κάνουμε και λάθη. Έχει γλυκιά τρέλα. Μια χαρά είναι, Χριστινάκη, είναι κορυφή. Εντάξει. Καλά, είναι και εντάξει, πρέπει τα νέα παιδιά που έρχονται και πιάνουν μικρόφωνο πρέπει να τα στηρίζουμε και να τα βοηθούμε. Όπως όταν ήρθαμε και εγώ όταν ήρθα το 2011 στο Λίμπερο, με στηρίξαν, με βοηθήσαν όλοι, όπως και το Ζάχο όταν ήρθε το στηρίξαν και το βοηθήσαν όλοι. Έτσι. Έτσι και τα νέα παιδιά πρέπει να τα βοηθάμε και να τα προμοτάρουμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, φίλο μου, έγινε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε και στον τελευταίο, μην τηλεφωνείτε παιδιά, οι υπόλοιποι δεν πρόκειται να σας πάρουμε. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο Ζάχο, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Έλα ρε παιδιά, ο Νίκος είμαι πάνω Λιούπολη. Δηλαδή έχω γύρω στις 10 εκπομπές, όλο βγαίνω τελευταίος. Πώς τα καταφέρνω, τι γίνεται? Κοίτα να ρίξεις, Νικόλα. Και στην παρέλαση τον πρώτο και τον τελευταίο προσέχουν, να ξέρεις. Ωραίος. Τον πρώτο και τον τελευταίο. Ο τελευταίος παίρνει την κρέμα, όπως λέει και ο κύριος Ζαγόρα. Την κρέμα παίρνεις όλοι. Και ο τελευταίος έτρωγε και τα χωνάκια στο πισινό. Έτσι. Στην παρέλαση. Πέρα από τα στραγάλια. Δεν ξέρω τώρα οι πιτσιρικάδες που ακούνε. Οι πιτσιρικάδες που ακούνε, λέει τι λέει αυτός. Στις παρελάσεις έρχεται πολύ στραγάλι και πολύ χωνάκι. Πιο πολύ στραγάλι, έτσι. Έλα, πάμε. Θα πάμε και Λοιπόν, παιδιά, εγώ βλέπω λίγο εσωστρέφεια. Το έχω ξαναπεί, έχω ξαναβγεί και σε άλλες εκπομπές. Παιδιά, λίγο με ανησυχεί αυτή η εσωστρέφεια. Βέβαια, πάντα λέω ότι ο δημοσιογράφος, καλή ώρα σαν και σαν Τάσο, ο ρεπόρτερ, ο παδός. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε. Ραδιοφωνικός παραγωγός και χωρίς άκουστε. Ναι, παιδιά, ραδιοφωνική παραγωγή, οπαδή. Δηλαδή, καλό είναι να επισημαίνουμε τα λάθη, δεν είναι κακό. Εγώ είμαι υπέρ αυτό που κάνετε. Και το επικροτώ. Τώρα, βλέπω δηλαδή, βγήκε αυτή η ανακοίνωση, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ρε παιδιά αυτή η ανακοίνωση η τελευταία. Δηλαδή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, ρε παιδιά? Οι στόχοι της ομάδας είναι κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Τις δύο προηγούμενες φορές δεν το πετύχαμε. Το πετύχαμε φέτος να βγούμε Ευρώπη. Άμα δεν βγούμε Ευρώπη δεν έχουμε έσοδα. Βγήκαν κάποιοι άλλοι συνοπαδοί μας, ας πούμε, μας λένε παοκάρχες, ξέρω εγώ τι μας ενδιαφέρει για την τσέπη του Σαββίδη και αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει για την τσέπη του Σαββίδη, μας ενδιαφέρει για τα οικονομικά της ομάδας, γιατί η γραμμή που τραβήχτηκε είναι 40 μέσα. Για ποιο λόγο να είναι 40 μέσα? Ο λόγος που είναι 40 μέσα, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, να δούμε ότι αυτός ο επιτυχημένος ο προπονητής, ο κύριος Λουτσέσκου, που εγώ ήμουν κατά του κύριου Λουτσέσκου, αλλά δεν βγήκα ποτέ να τον να μιλήσω κατά του προπονητή του Λουτσέσκου στα ραδιόφωνα, αυτός ο κύριος 2 χρονιές μας έκασε Ευρώπη. Εξαιτίας του. Ναι, αλλά αυτός σου έφερε δηλαδή και το πρώτο ντάμπλ της ιστορίας σου. Και να σου πω κάτι, ρε Νίκο, όταν έμπαινε ο ΠΑΟΚ 40 μέσα, πού ήσουν να μιλήσεις για τα φράγκα? Πώς μπήκε ο ΠΑΟΚ 40 μέσα? Πώς βγήκε αυτή η ανακοίνωση? Βρε 40 μέσα, πώς έμπαινε? Τώρα δηλαδή βγήκε. Και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς? Να μπούμε στην τσέπη του Προέδρου? Εσείς σαν οπαδός πρέπει να σε ενδιαφέρει η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος όσο καλύτερα να γίνεται, με πιο δυνατούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, και να κρατάς το βασικό σου κορμό για να μην έχεις απώλειες με ομάδες τύπου Ατρομήτου και Όφη. Και να μην αναγκάζεται ο προπονητής σου να κάνει 8 αλλαγές από την 11η
Αλχημίας, ναι. Με κατάλαβες. Δεν λέω ότι... Αυτό που πήραξε και ήρθε η αγανάκτηση, το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ, και βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. Αριθμητικά πολλές, ρε παιδί μου, στραβές εντός παρεθέσεως που κατά την άποψη των οπαδών έχουν γίνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ο Μαωρίτσιο πριν δύο μήνες, δυόμιση, γιατί δεν μας κάνει, να μένει ελεύθερος, γιατί τον έδιωξε ο ΠΑΟΚ. Γιατί προφανώς δεν τον έκανε ή δεν τα βρίσκανε στα λεφτά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Μπράβο. Ναι. Άρα έφυγε ένα παίκτη στο κέντρο. Είχε πάρει το ΣΒΑΜ, ήθελε κι άλλον εκεί να ενισχυθεί. Δεν βρήκαν δηλαδή δυόμιση μήνες έναν άλλον και διαπραγματεύεσαι ξανά με τον Μαωρίτσιο. Έρχεται ο Μαωρίτσιο εδώ, το δίνει 500 και πάει και κλείνει με 400 τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ήττα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δεν είναι καλό να γίνονται τέτοια πράγματα. Εντάξει, ο Μάτος, 56 μέρες παροπλισμένος. Δεν έπαιξε στο πιο κρίσιμο μάτς της ιστορίας σου για να πας στο Champions League. Και μετά 56 μέρες το βλέπουμε δεκάδα με τον Όφη. Καταλαβαίνεις. Ναι. Φεύγει ξαφνικά ο Πέλκας. Φεύγει ξαφνικά ο Πέλκας. Φεύγει ο Μπίσεσβα, ξανακινάει ο Μπίσεσβα. Δεν ξέρω, ναι, φίλε, πολλά μαζεύτηκαν. Κάτι, ναι, πολλά μαζεύτηκαν, ναι, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, ρε Τάσο. Ναι. Δηλαδή, φταίμε εμείς που τα λέμε, που τα βλέπουμε, που τα συζητάει όλος ο κόσμος, που τα γράφουν οι εφημερίδες, που τα γράφουν τα site, που ακούγονται σε εκπομπές, και δεν φταίνε αυτοί που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις? Ρωτάω εγώ τώρα, ναι, όμορφα, ναι, καλοπροαίρετα, με αγάπη για το καλό του συλλόγου. Ναι. Ούτε τον πονηρό κάνω, ούτε τον έξυπνο κάνω, ναι, ούτε να δημιουργήσω πρόβλημα θέλω. Απλά είναι αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, για να γίνει τόσο τώρα, να γίνει τόσο μεγάλος δώρος, τώρα που προσπαθούμε να κάνουμε μια αλλαγή στην ομάδα, να δώσουμε περισσότερα πνευμόνια στην ομάδα, για να... Δηλαδή, θέλω να πω, έπρεπε να συγκρατηθούμε λίγο. Να την κάναμε αυτή την κριτική. Μαζί σου. Όταν θα αποτύχαινε. Μαζί σου. Α, σου πω όμως και κανένα δυο ακόμα, γιατί θα πεις πιο πολλά μαζεύτηκαν. Το Ζαμπά τον είχες 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Τον είχες. Τον είχε. Ναι. Ωραία, πάει και ο Ζαμπά, ούτε δηλώθηκε στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι. Δεν πήρε μεταγραφή κάποιον Περέιρα. Αυτός θα παίξει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί στην Ευρώπη δεν δηλώθηκε. Δεν το βλέπω, όχι, δεν θα παίξει. Με κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή, ρε Καρτάση, συγκεντρώνονται πολλά, πολλά, και να σου πω και κάτι, θα σκεπαζόταν τα πάντα και θα είχαν ξεχαστεί τα πάντα αν περνούσε την Παναχαϊκή της Ρωσίας και ίσως την κλήρωση των ομίλων του Champions League. Με κατάλαβες, εκεί θα δικαιωνόταν η άλλη, ναι, ναι, η άλλη πλευρά. Τώρα δυστυχώς δοκάρει και έξω βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά. Ολοκλήρωσε, γιατί πρέπει να κλείσουν. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε πώς πάει το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά φέτος η ομάδα. Αμήν. Ότι δεν έχει βγει εκτός στόχου. Από το στόμα σου πιστεύω ότι αυτή. Δεν έχει βγει. Ναι. Ίσως αυτό να μας αβαντάρει κιόλας όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, άμα θεωρούν οι άλλοι ότι δεν είμαστε το φαβόρι για τους τίτλους και για μια καλή πορεία της ομάδος, ίσως αυτό να μας αβαντάρει κιόλας. Ας είναι ο Άρης πρώτος, εγώ θα έλεγα... όλο τον πρώτο γύρο. Να τους ξεγελάσουμε. Έχουμε και τα play-off, και το Ζάχο Καμάρι. Ούτε όταν είδε τη Χριστίνα δεν γέλασε έτσι. Δεν χάρηκε. Ναι, τι να κάνω, άστο να χαρεί. Ευχαριστούμε, ρε καλό καρδί. Ευχαριστούμε, ρε αγαπησιάριδες. Μας αφήνετε να χαμογελάσουμε. Ευχαριστούμε. Μεγαλό καρδί. Να χαμογελάτε. Είναι μεταδοτικό. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Πέρι 5 Οκτωβρίου είσαι πρώτη. Γεια σου, Νικόλα, για χαρά. Λοιπόν, επίλογος, κύριε Τρέ, για να κάνω εγώ τον επίλογο, διαβάσεις εσύ τα... Ναι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους, τον κόσμο, όλους τους φίλους ακροατές. Και για τη συμμετοχή να ακροάσεις. Του αθλητικού Λίμπερο 107 και 4 και να το λέτε. Όταν σας παίρνω τηλέφωνο για δημοσκόπηση, να λέτε τι ακούτε. Είναι σημαντικό. Ακριβώς. Έτσι. Όπως και τους καλούς φίλους ακροατές τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Τη φίλη μας τη Χριστίνα που έκατσε εδώ και μας έκανε καλή παρέα για μια μισή ώρα. Φοβερή Χριστίνα, φοβερή. Έτσι. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο στις, και, στις 9. Και Άννα Ορφανίδου είπαμε και Κωνσταντίνος Τσίψιος. 6 με 8, 2, 1. Κάθε πρωί κρατούσε συντροφιά εδώ όλο το ακροτήριο του Λίμπερο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9. Λέμε λίγο τους υποστηρικτές και αποχωρούμε να δώσουμε σκυτάλι σε Αντώνη Κούλαλη και Κωνσταντίνο Παπαδομενολάκη στους βαρ εμένους. Κοντά μας ήταν το Live Kitchen,
Είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό στο σερβίς, στην ταχύτητα της παραγγελίας σας, στην ποιότητα των υλικών. Απίστευτο αλλά πραγματικό. Κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου και βλέπεις μέσω κάμερας τι τρως ζωντανά. Πώς παρασκευάζεται η παραγγελία σου, τι υλικά πρώτης ποιότητας μπαίνουν και ποιος στη φτιάχνει την παραγγελία σου. Live Kitchen ξεκίνησε να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει. Κατεβάστε το κινητό σας από Android ή iOS την εφαρμογή Live Kitchen και διαλέξτε 15 είδη ορεκτικών, 14 είδη sandwich, club sandwich, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 9 είδη από burgers, 15 είδη από ποτάκια αναψυκτικά και πολλές άλλες εκπληκτικές μοναδικές γεύσεις και δημιουργίες σας περιμένουν στο Live Kitchen. Κάντε τώρα την παραγγελία σας μέσω της εφαρμογής που σας είπαμε ή τηλεφωνήστε στο 2310-6-018-478-479-480 από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 το βράδυ. Live Kitchen Ανδρονίκου 21 στον Εύοσμο. Κλείνουμε με το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του φίλου μας του Τεχνικίδη Ισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Σημειώστε το τηλέφωνο γιατί θα το χρειαστείτε τις επόμενες μέρες για παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. 2310-6-11-256. Ανδρέα Παπανδρέου 225 είπαμε στη Νεάπολη. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Αυτά για μας από σήμερα. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια και Ζάχο Τρούλικ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ακολουθεί η εκπομπή Βαρεμένη με Κωνσταντίνο Παπαδομαναλάκη και Αντώνη Κούλαλη. Δεν κουνάμε τη βελόνα από τους 107 και 4 των FM. Auf Wiedersehen.